και στο delivery. Η Τρίτη και η Πέμπτη είναι οι μέρες της χαράς, καθώς με μια μερίδα παίρνεις δώρο άλλη μία της επιλογής σου. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι μαγικές, καθώς ένα ολόκληρο κοτόπουλο σουβλάκι και μια μερίδα της επιλογής σου τα τρως μόνο με 10 ευρώ. Τρως φουλάρις γιατί υπάρχει στη Σταυρούπολη ο Ματζάρης. Για τους φίλους κρεατοφάγους βρίσκεται καθημερινά κοκορέτσι, κοντοσούβλι, χοιρινό, προβατίνα, γύρω μοσχαρίσιο και κοτόπουλο, μπιφτέκι, πανσέτα και όλα αυτά όλα στα κάρβουνα. Και νόστιμα και φθηνά και γρήγορα. Ματζάρης, τρως και γουστάρεις. Εμείς δεν πουλάμε φθηνά. Απλά εσείς μάθατε να αγοράζετε ακριβά. Ματζάρης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2314-048-600 ή στο www.ματζάρισούγλες.gr στην Ωραιοκάστρο 130 στη Σταυρούπολη. Ματζάρης. Τρως, φουλάρεις και γουστάρεις. Μα πού έχουν πάει όλοι οι οδηγοί? Στο Boom Car. Το απόλυτο αβαντάζ για εσάς και το αυτοκίνητό σας. Συνδυάζοντας φανοπείο, βαφείο, συνεργείο, δωρεάν οδική βοήθεια και μεταφορά. Δωρεάν αυτοκίνητο όσο καιρό θα έχετε το δικό σας για σέρβις, δωρεάν αλλαγή λαδιών, πρατήριο καυσίμων, κυλικείο και αληθή παντός τύπου καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες της δικές σας και του οχήματός σας. Και αν τρακάρετε, αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό με την ασφαλιστική εταιρεία μόνο με μία εξουσιοδότησή σας. Στην Ποσειδόνος 28 μεταξύ Καρφούρ και Μάκρο. Τηλέφωνο 431-809. Boom Car. Πάντα για το αυτοκίνητο με μία κίνηση. Το απόλυτο αβαντάζ για εσάς και το αυτοκίνητό σας. Συνδυάζοντας φανοπείο, βαφείο, συνεργείο, δωρεάν οδική βοήθεια και μεταφορά. Δωρεάν αυτοκίνητο όσο καιρό το δικό σας για σέρβις, δωρεάν αλλαγή λαδιών, πρατήριο καυσίμων, κυλικείο και αληθή παντός τύπου καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες της δικές σας και του οχήματός σας. Και αν τρακάρετε, αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό με την ασφαλιστική εταιρεία μόνο με μία εξουσιοδότησή σας. Στην Ποσειδόνος 28 μεταξύ Καρφούρ και Μάκρο. Τηλέφωνο 431-809. Boom Car. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Κινητό με μία κίνηση. Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. S4 Premium Security Services. Κλειστά κυκλώματα, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, ασφάλεια προσώπων. S4, Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό Αθήνα. Αναγεννήσεως 52, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-500-230. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποδικεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Ιατρείο Χατζινάκος. Χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, εμβολιασμοί, αναλύσεις αίματος, καθαρισμός δοντιών και νοσηλεία. Καλοπισμός από έμπειρο προσωπικό με 20ετή πείρα. Κουρέματα όλων των σχεδίων αναλόγως τη ράτσα, το φύλλο και την εποχή. Πωλήσεις κουταβιών. Τα κουτάβια που διαθέτουμε είναι του κτηνοτροφείου μας και εισαγόμενα. Όλα καθαρόαιμα, γνήσια, υγιή και εγγυημένα. Αυτόματο πλήσιμο σκύλων και στο χέρι. Pet Shop. Μεγάλη ποικιλία ξηράς τροφής, σπιτάκια πλαστικά και αλουμινίου, χτένες μονές και διπλές, σαμπουάν, μαλακτικά, κολόνιες, αρώματα, ξεμπερδευτικά, ρουχάκια ολόσωμα με τεράστια ποικιλία και αδιάβροχα. Ξενοδοχείο σκύλων. Αναλαμβάνουμε τη φύλαξη του αγαπημένου σας σκύλου ή γάτας, με το κάθε ζώο να στεγάζεται σε ατομικό διαμέρισμα. Η άνετη παραμονή συμπληρώνεται το θέρρος με άφθονη φυσική δροσιά από δεκάδες δέντρα. Θα μας βρείτε Τέρμα Χαριλάου, έναντι κεραμοποιία Αλατίνη, Αλατίνη 9 στην Πηλαία, 2310-31-62-22. Πάμε πλέον στις θέσεις μας, τελείωσε το πανηγύρι.
Εντάξει, ευχαριστημένο τώρα. Ναι, μωρέ, τι. Κάτσε να μας βάλω. Άνοιξε λίγο φωνή. Λοιπόν. Τώρα το γέλιο εδώ είναι ο Μήτρογλου. Εδώ είναι το γέλιο. Εδώ είναι το γέλιο. Εδώ θα γελάσουμε με το Μήτρογλου. Με το Φερνάντε θα μελατιμείτε πλέον να πέσει ρόλο εκτελικού. Και το live score μας. Κρατάει ο Μήτρογλου, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει την συνεργασία. Ήθελε να ξαναβάλει το παιχνίδι του Κάνεα. Περιμένει για την άμυνα ο Σάσα και σταματά. Με 10 παίκτες παίζετε. Φερνάντε, ο οποίο είναι ο δεύτερο κόρο του Αστέρα Τρίπολη με 7 γκολ. Πρώτο σε παράδοση. Για το Μήτρογλου λες. Δηλαδή, υπό ποια έννοια, ότι δεν θα βγει να μαρκάρει, δηλαδή παίζουμε με 10 παίχτες. Για να καταλάβω το σκεπτικό. Σέντερ φορ είναι. Δηλαδή, παλέμαχο. Δηλαδή. Σε κενή αιστεία μου τη δώσει, θα την βάλει. Αν προλάβει. Γιατί τα πρώτα 15 μέτρα θέλουν και μια ταχύτητα, μια έκρηξη. Ναι, θα δούμε. Σούντρε, Σούντριγκεν, άδειασε το σπίτι του. Ή κάνει μετακόμιση ή φεύγει από τον Άρη. Δεν ξέρω. Μάθε. Άφησε πίσω τον πρώτο τραυματισμό, έμεινε συνολικά περίπου 2 μήνες εκτός δράσης. Του Σούντριγκεν τελειώνει το συμβόλαιο. Μου φαίνεται, ναι. Κράτη το, θα φάω όλες τις πίτσες, δεν θα σου μείνει τίποτα. Ας πάει ρε φίλε. Θα έρθει μετά εδώ πέρα και παρέα. Σπάστην βρε. Σπάστην, σπάστην. Πάρα πολύ όμορφο αγκάμα και παίζει με το Μήτρογλου, ανεβαίνει και ο Σάσας. Τα πλάγια είναι ο Μαντσίνη σε πρώτο χρόνο. Γιατί βιάζει βρε Μαντσίνη, ο Μήτρογλου ακόμα εκτός περιοχής ήταν. Τώρα ο Μήτρογλου σε φταίει, περίμενε. Μήτρογλου. Να μην ξεκουραστεί να πιει από την Τουλούμπα κανένα κιλό νερό, μέχρι να πάει περάσει την περιοχή. Φάει κανένα δύο καριόκες. Να στανιάρει λίγο. Τεχνικά σαν λέει. Ο Χάλαντ που κάνει τα 10 μέτρα σε 1,3 δευτερόλεπτα. Ο Μαλάκα τι κάνει. Αυτοί πρέπει να κάνανε με τον παπά του ρεκόρ. Κάνανε σε 2 μέρες, σε 2,5 μέρες, 4 συναντήσεις με μεγάλα κλαμπς στην Ευρώπη. Μαζί με τον παπά του και τον. Και τον Ραϊόλα. Και τι γελάς. Εσύ που κάνει συναντήσεις, ξέρω εγώ, με τον Λίμπερο. Καλύτερα. Α, ρε φίλε. Τουλάχιστον αυτό έχει λόγο. Ή εγώ ξέρω εγώ με ποιον να ανακάμπτω. Είναι καλό προσοδοφόρο για την ομάδα της Τρίπολης 2020. Σε 4 χώρες. Δες τον παράλες που δεν πήρες τώρα. Σκάει άσους αυτό. Πού στο πιάνει. Ζώνη τον έχω. Παράλες. Ζώνη ο Δελιζής. Μου έχω μακάρει και ο Μήτρο. Ωραία κάτι η καβιάρη. Αν δεν εκτελεί, περιμένει στην πρώτη ζώνη. Ο Σάσα. Ο Γκάνε είναι αυτό το πράγμα. Ο Γκάμα ήταν, sorry, ο Γκάμα. Ο Γκάμα. Στο Φερνάντεφ, ο Μουνάβο δεν απέξει γρήγορα για να βγάλει στο πλάι το τελικά. Ωραία, σέντρα. Σέντρα σε πρώτο χρόνο, καλή σέντρα με Σίτο και Φερνάντεφ να την περιμένει, όχι Κίπα. Ο Τιλίκα. Ο Τιλίκα είναι ο κόσμος. Σέντρα του Τιλίκα. Ο Τερλίκα. Ο Τιλίκα. Ο βοηθό. Αν βγήκε στον αέρα ή αν βγήκε πριν προλάβει ο Τιλίκα το δεξί να την. Κάνει σέντρα αυτό δεν είμαστε. Λέω Τιλίκα. Ο Τιλίκα. Προφανώς ο Σιδηρόπουλος. Ποια είναι καλύτερη τετράδα, Μπαράλες, Φερνάντες, Τερλίγα, Σίτο ή Μπερτόλιο, Ματσίνη, Γκάμα, Μήτρο. Δεν ξέρω πολύ καλή το Αστέρα. Πολύ καλή το Αστέρα. Πολύ καλή το Σίτο Φερνάντες είναι πολύ καλή. Απέναντι στον Παναθηναϊκό. Απλά ήταν άξονα ο Φερνάντες. Γκάμα. Νομίζω άξονα δεν είναι. Δεν πήγε καλά ο Γκάμα. Ο Γκάμα δεν είναι καλά εδώ και 1,5 μήνα. Δεν πήγε καλά ο Γκάμα. Το μαύρο γιατί δεν τον βάζετε αυτό τον εξτρεμοφόρ που έχετε εκεί, το Σίλβα. Δεν αφήνει βέστη καν. Γιατί δεν τον βάζετε. Δεν ξέρω, είχε κάποιο θέμα νομίζω για αυτόν τον τραυματισμό. Ευχαριστούμε Μπούρμπο για τα μπιτς. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν και καλά πρέπει να είναι ο Γκάμα μέσα συνέχεια. Γκάμα Γκαρσία είναι. Είναι λάθος που δεν γίνεται διαχείριση στον Γκάμα. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι ίσως ο μοναδικός παίχτης που δεν έχει βγει νομίζω από βασικός, μπορεί και σε κανένα παιχνίδι. Ζήτημα ένα-δύο παιχνίδια να μην είναι βασικός. Night light, ας έρθει και ας μας ξεφτυλίσει. Ποιος? Μην τρελαίνεσαι, στο νησί ας έρθει να μας ξεφτυλίσει. Ας τον δούμε, ας έρθει, εγώ θέλω μακάρι, τον πιστεύω, το πάω. Μου αρέσει πολύ, ο Χάλαν. Ο μπαμπάς του την τίμησε την Αγγλία και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Α πούμε αυτό και αυτό. Α πούμε αυτό. Ψηλά να χαλάσει την ανάπτυξη και την κοινωνική. Α πούμε αυτό. Σαν το δούμε. Έκλεψε ο Περτόγλιο, ο Άρεθ με γρήγορα. Αυτή έχει στη Μίλαν που θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα ξανά. Τέτοιε μεταγραφέ πρέπει να κάνουν. Πώς...
Δεν θα πάει στη Μίλαν. Ε? Αυτός θα πάει, πώς θα πάει στη Μίλαν. Τι πώς θα πάει, με ποιους. Αυτό σου λέω. Πρέπει να πάρεις πακέτο τρεις παίχτες αυτού του Βεληνικούς για να γίνεις Μίλαν. Αυτός θέλει να πάει τώρα, ας πούμε, στη City που ξέρει ότι έχει το υλικό και είναι για κόμμα. Κοίτα ρε περπάτημα, Μήτρο. Και έτσι είναι, πάντα έτσι είναι ο Μήτρογλου, ρε φίλε. Έτσι ήταν. Αλλά τώρα απλά, Βασίλη, ξέρεις ότι δεν πρόκειται για να κάνει κάτι πιο γρήγορο. Θέλει να σου πει τις φάσεις αυτό. Σε φάζεται, κοίτα. Αν ήταν να σου κάνει κάτι πιο γρήγορο, ρε φίλε. Στην πρώτη την πρώτη, σαν να μου κάνει ο Ρος τον αεραμασί με τον Φερνάντεθ, είναι κόρτερ από την Μάρκα. Ζάει ο Φερνάντεθ, δεν πειράζει μόνο παράλλες. Είναι δεύτερος ο Φερνάντεθ, είναι κοντός. Ο Ρος με προσπάθεια χερί. Τον έφαγε. Δηλαδή είναι μονομαχία καλή στο φόρτωμα. Κοτσίρα την έκανε, ναι. Και έχει το μαυρί αμπάκ το άλλο αρχίδι. Ναι. Ρε μίζες μου πέφτω. Δεν παίρνεις ή σάλιακα ή αυτόν. Γι' αυτό δεν γουστάρω την κόλλο εθνική. Ή σάλιακα ή αυτόν. Δεν τους γουστάρω. Μπα σα πίσω. Νιουκάσιλ τότε να με ένα-δύο στο 61. Βασίλη, πατ' νιουκάσιλ τότε ένα-δύο. Ναι, περνάνε από κάτω. Βλέπετε. Ναι, τα βλέπετε. Ναι. Ο παράλληλο ποιο δεν έχει. Ποιο. Κανένα. Τελείω Φερνάντεθ. Προθυμένο ο Σουάρεθ. Το rebound από τον Σουάρεθ. Στα είναι ο Φαγέντα, αλλά υπάρχει κόντιξη offside. Δεν ξέρω. Μπορεί προφανώ. Από το corner του Φερνάντεθ. Θα βάση νομίζω. Θα ελεγχθεί πάντα. Αυτό ήταν ο που πήρε το rebound από την ασταθή απόκρουση του Κουέστα. Να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Ο Σουάρεθ έκανε την κεφαλιά. Ο ναι. Μπαίνει στην πορεία τη μπάλα με δεύτερη κεφαλιά. Είναι. Από Κουέστα, ο Βαϊλέτε τρίτη μπάλα στα δίχτυα. Υπάρχει κόδεξη για offside. Όλε οι φάσει ελέγχονται. Άιντε, ξυπνήστε, δεν πήγαμε καλά. Μεγάλο λάθος του Αστέρα που δεν φοράει σήμερα τη φανέλα την επαιτειακή που έβγαλε για το 21. Μεγάλο λάθος. Σιδηρόπουλο που λέει και στου παίχτε να περιμένουν καθώ γίνεται έλεγχο τη προηγούμενη φάση για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει offside. Τώρα και εμείς εικόνα βλέπετε ήδη στο βάθος τα μόνιτορ. Δείξτε ρε πάλι, ρε πάντο. Δείξτε πάλι. Έχει γίνει εκνευριστική αυτή η ιστορία με το VAR. Δείξτε τα ρε πάλι. Ο VAR είναι ο Τζοβάρας Φιότητας. Θα ρίσκε μας το έχουν κρυφό. Θα ρίσκε να το δούμε μετά σε replay. Γαμώ την όβα μέσα ρε πούστη. Αυτό είναι που περιμένει και ο Σιδηρόπουλος, αυτό είναι που περιμένει. Γαμώ την όβα μέσα. Τώρα δεν έπρεπε δύο φορές να μας το δείξουν εμάς. Ναι. Βάρε λέει και θυμίζουμε από το κόρνερ του Φερνάντεθ, κεφαλιά πρώτη Σουάρες στη συνέχεια, ο Σίτο Κουέστα μπαίνει στη φάση ο Βαλιέντε, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, η υπόδειξη για offside και αυτή είναι. Με γυμνό μάτι φάνηκε ρε φίλε. Απόφαση offside, δεν υπάρχει γκολ λίγο πριν. Γκάνεα. Το άνοιγμα για τον Μπερτόγλιο έχασε ο Αλήθεια. Κοίτα πώς γυρνάει. Κότσιρας. Βαλιέντε απέναντι στο Σίτο. Μετρά τα βήματα και ο Σούγκρεν. Βαλιέντε πήρε από τον Άλβαρες, θέση με το Σίτο. Αστέρας που έχει από την αστερή πλευρά τον Άλβαρες και τον Ριέρα από τα δεξιά Κότσιρα και τη Λίκα πάμε στο Μαμικό. Αρκετά ικανοποιημένος μοιάζει ο Μίλαν Βράστομα από το ξεκίνημα της ομάδας. Βέβαια, είναι καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αγώνα και μία από τις πρώτες οδηγίες που έχει δώσει είναι πως θέλει οι ποδοσφαιριστές του να μεταφέρουν το παιχνίδι από την δεξιά πλευρά της μεσοπικής γραμμής, δηλαδή από τον Λέον Σουτιλίκα. Δεν βλήκα, δεν. Με τις γραμμές, ως οριακή προεκτήμαση. Οριακή είναι η βάση. Και είναι ο άλλος, δεξιά. Ο αριστερά είναι. Ναι, όχι, είδα. Μα το σώμα του μπροστά ήταν όμως. Πάλι φαινόταν. Όχι, δεν ήταν πάρα πολύ. Έπρεπε να ελέγχει. Μα όλα ελέγχονται. Από την άλλη πλευρά, στον πάγκο του Άρη, χτύπησε καμπανάκι με την προηγούμενη φάση. Να θυμίσω ότι πριν το μάτς, ο Πέτρος Μπακαγιάννης μας είπε στον αέρα στη συνέντευξη που παραχώρησε εν ώψη της αναμέτρησης. Να δούμε τη φάση. Πότσε θα σε βγει στο πλάι, με κάνει να πηγαίνει, αλλά μην κερδίσει μόνο μαχαίρι. Γκάνε, είναι παλτό μεγάλο. Μια ακόμη σέντρα από τον Πότσε να περιμένει. Κότσιρα. Ενώ κάνει καλά την κούρσα, μην πετά από εκεί σέντρα. Άμα είναι κάνει το δεύτερο δοκάρι, πέταξε την. Αυτή τη χαμηλή τώρα από εκεί. Κάτι που η κίτρινη το έχουν εντοπίσει και το έχουν δουλέψει στι προπονήσει εν ώψη τη αναμέτρηση. Τι κάνει, ρε μαλάκα, τι κάνει εκεί. Το πόσο επικίνδυνο έχει ο αστέρα λοιπόν
στην προηγούμενη φάση δεν άρεσε καθόλου στον. Πω, χάλια ξεκινήσαμε. Δεν πάμε καλά. Ας πήγε καλύτερα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Λέω πάμε για το 13. Αλλά ήδη το πρώτο δεκάλεπτο έδωσε ένα δείγμα γραφή. Και ο Μαντζίνι μέχρι τώρα εξτρέμ. Δεν. Πού να τον βάλει. Δεν ξέρω. Γιατί πρέπει να τον βάλει. Ποιο να βάλει. Καλό. Δεν το κατάλαβα. Καλό αυτό. Όχι, όχι. Ποιο να βάλει. Ποιο άλλο έχει εκεί. Ποιο είναι στον πάγκο. Ματέο Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία και. Ποιο στα χέρια. Και ο Μαύρο. Το Μαύρο τον βάζει. Εννοείται. Εννοείται. Χίλιε φορέ το εξαφανίζει τον άνθρωπο. Εννοείται τον βάζει. Αφού δεν είναι καλά ούτε ο Γκάμα. Δεν είναι και ο Ματζίνι. Ο Ματζίνι σαν εξτρέμ δεν έχει κάνει κάτι μέχρι τώρα. Δεν έχει δείξει. Ο Ματζίνι μπορεί να παίξει Μπερτόλιο δεξιά και να βάζει το Ματζίνι δεκάρι. Να παίξει δεκάρο εννιά. Να είσαι καλά, μπορεί να παίξει. Δεν το πάει η γραμμή του Ματζίνι. Ο Μπερτόλιο μπορεί να παίξει και από εκεί. Μπερτόλιο που θε παίζει. Όπου γουστάρει. Όπου θε παίζει. Δεν κινεί. Πολύ εργαλείο είναι ο Μπερτόλιο. Σημαδεύοντα το Μήτρογλου με Σουάρετ στον αέρα. Ποιο Μήτρογλου. Ότι λίγα κατεβάσει. Βλέπω και στο κέντρο του Άρη πλέον στα τελευταία παιχνίδια έχουν μεγαλώσει αποστάσεις. Ευχαριστούμε τη Βίλα Γουάιτ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Βίλα Γουάιτ, ευχαριστούμε φίλε. Ρα, πες λίγο τις διαφορές των ορθοδόξων καθολικών που σου έλεγε ο Κόκκινος. Γιατί ξέρει. Έχει τις τάξεις του. Τουλάχιστον. Εγώ πιο Μερακλή Πάπα. Ναι. Με Μερακλή. Σωστός. Γενικά οι Πάπες. Γενικά. Πάντως είναι μερακλείδες. Γενικά. Τζόσο Χιρ, αν ο Ραπ περιέγραφε τον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λιβάγια, ένα-δύο με το Μαύρο στο πλάι, πάσα στο κοντό σέντρα στο Μάνταλο Άου. Τα μάνρε μάνταλε. Τι ασχήμια είναι αυτή, ποια γυναίκα να πάει μαζί. Χάνα μετάδοση, θέλετε να ακούτε. Αυτή ή κάποια δικιά μου. Ποια θέλετε. Από αυτούς. Από αυτούς όλους. Ποια θέλετε. Ποιο θέλετε να βγάζει. Εσένα, εσένα χωρίς ανάλυση. Ποιο θέλετε να βγάζει πρώτο σέλιδο, εμένα ή κάποιον κραβατάκι. Εσένα. Πρώτο σέλιδο. Τελειώσει. Μάριε, πες το Βασίλη, έγινε donate στο YouTube. F-Style. Ναι. Γεια σου, λίγο είναι και τα μας βλέπουμε και ο Βασίλης όλα πέρα κάνει διάφορα σου. Ένα καφεδάκι στο Ραπτόπουλο από τον Μιχάλη Κοροναίο. Να δείτε που η ΑΕΚ θα φύγει αλόβητη από τον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε F-Style για την ενημέρωση. Όχι από τον Ολυμπιακό. ΑΕΚ Ολυμπιακός θα είναι. Ναι. Πρόλαβε ο Καστάνιο τώρα. Γιατί έτσι πλέον διατυπώνησε να είναι η Άκη του Λουξεμβούργου. Αν δεν μπορούσε να βρει κοντρόλ, πιέζει ο Τζέκο το άλλο εξάρι του παιχνιδιού. Τον Μπούζο προτιμάμε λέει τον Φαλέντε, ο οποίο κατάφερε να ανοίξει το παιχνίδι με τον Αστραλό και να απλώσει το παιχνίδι του Αστέρα με τον Φερνάντε. Φερνάντε είναι παιχτάρα. Αν και δεν κάνει τέτοιο κότσιρα στο τηλίκα, κάνει σε τα χαμηλά προφορική παράλληλε τελειώσει. Λοιπόν, πτέρυ γάσου. Φύγε γάμο το! Μουνάφο είναι γέρος. Καλή κάρτα αυτή. Καλή κάρτα αυτή. Ο Μουνάφο είναι γέρος. Γκρίζει κρότα αυτή. Έμεινε με το φάλο χωρίς κάρτα. Στην ανάλυση που κάναμε τον Καρατσαφόρη την Παρασκευή. Και δες και μια αλήθεια. Ναι. Βλέπεις ο Αστέρας είναι μια ομάδα που, που ξέρεις θα κατέβει και θα σε παίξει ανοιχτά. Και τα τελευταία του παιχνίδια μπαίνει και παίζει ανοιχτά. Δεν καταλαβαίνει. Μπορείς το Μαντζίνι να τον βάλεις φόρα. Σε αυτό το μάτς. Έβαλε το Μίτρογλου. Κατάλαβες. Εδώ μπορείς να τον βάλεις φόρα. Αν έπαιζες. Με Λάρισα. Μπράβο. Ναι. Λαμία, Λάρισα, Βόλο, Πανετολικό. Παγρίνιο, ναι. Ναι, εκεί θες. Εδώ πέρα θα βρει χώρο το φόρο σου. Για να δούμε. Σπάστε, σπάστε. Α σου πω και κάτι άλλο. Ο Άρης παίζει με κάτω την μπάλα. Δεν τη σηκώνει. Ο Μήτρογλου που κολλάει. Πού κολλάει. Πού παίζει, πού κολλάει. Πρόλαβε ο Σίτο και παίρνει το φάουλ από τον Τσέκο, κάρτα και σε αυτόν. Από μία κάρτα. Τι αυστηρή είναι. Αυτή τη θεωρώ λίγο. Ναι, εγώ την κάρτα αυτή. Να το ξαναδώ λιγάκι. Είναι. Δεν πάει για την μπάλα γι' αυτό. Πρόλαβε. Δεν πάει να διεκδικήσει την μπάλα γι' αυτό. Δεν την έδινα εγώ. Εγώ την έδινα. Αυστηρή είναι. Ναι. Δεν την είναι. Πολύ αυστηρή. Δεν την έδινα. Εντάξει, πάει. Αυστηρή. 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 Αλλά δεν πάει για μπάλα ο Μάγκας. Εγώ δεν την έδινα. Αν πάει για μπάλα δεν την δίνω ούτε εγώ. Είναι η ψυχολογία των κολοδιαιτητών, επειδή έδωσα στην προηγούμενη φάση αυτή η ψυχολογία των, των κολοδιαιτητών, των Ελλήνων. Πάμε για τον Αστέρα Τρίπολης, στον αέρα ο Γκάνεα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι... Πάντως Γκάνεα και Γκάμα, με Κότσιρα και Τερλίκα, και ο Καστάνιο, έχει θέμα εκεί η ιστορία. Σε μια ακόμη φάση, ο Παπαδόπουλος τώρα... Εδώ σημαδεύουν εκεί πάντα, εκεί την πλευρά σου.
Είδαν πρόβλημα, μάλλον. Όχι, μάλλον. Είδαν πρόβλημα. Και ποιο μάτζι είναι καλύτερο σε μαρκαρίσματα από τον Γκάμα. Και ο Στρούγγεν οπωσδήποτε πιο αθληταράς από τον Γκάνε. Στα τελευταία λεπτά η δική του πήγα Ράστραβατς για να ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές του και να πιέζουν τον Άρη από την πρώτη γραμμή που προσπαθεί να χτίσει την δική του επίθεση. Το έκανε και λίγο νωρίτερα τώρα με τον. Δείξε λίγο κάμερα νούμερο 2. Ότι άδεσαι με, σε λίγο θα έρθει και αυτό εδώ πέρα. Ζήτησα μέσω του Αργεντινού να αποθηθεί. Όπου δεν θέλει. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Πάρε μια καρεκλίσσα εδώ και κάτσε. Θα κάτσε μετά. Κάτσε δεν υπάρχει. Πρέπει να είναι γιατί έχουν παίξει άλλα 4 μάτς. Πολύ ωραία παλιά με τη μία. 21 τώρα βάζει από τα δεξιά, η σέντρα δεν είναι καλή από τον Πετόγλιο. Με πόνο το μήκρο μου έγραψε την περιοχή, αλλά... Να σου γάμισω το μου, να σου γάμισω. Να σου γάμισω, ρε. Παγγελματίες, για να δημιουργήσει πρόβλημα, εσύ όμως δεν ήταν καθόλου καλή από τον Αργεντινό. Ας το παίρνει ρε μαλάκα. Τι πράγμα είσαι. Ας το παίρνει ρε μαλάκα. Μόλις γίνει το παίρνει ρε μαλάκα. Το δείχνω στην έξω. Κωστάκη, θα το δείχνω στην έξω. Άμα κάνεις μασάζ πονάω. Θες έκανα ανάτευξη σπονδύλων. Αφού σηκώνεις βάρα, γράβε μάλλον. Σε έχει ρωτήσει ένα κοιτό. Στον Παράλες. Κοίτα τον Παράλες εδώ με τον Ελιζήσι. Αγκαλιά τον πήρε. Αγκαλιά και αγωνιά και αυτά. Ναι. Πιο καλά του ταιριάζει ο Ελιζήσι. Παρά ο Ρόουν. Πιο ψηλός. Και πιο... ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Μη. Τι μη, ρε. Δεν τα βλέπεις το μάτς. Θα πω τα παιδιά, ρε, που κατούγγιν και τέτοια. Άλλο αυτό. Ξέρω γιατί φοράς καπέλο. Τι. Για να μην φαίνεται η μύτη. Να τι, ρε, που και με τα τρία φάουλ θα παίρνεις. Βάλ καπέλο. Από τους φιλοξενούμενους και με το κόρνερ. Του Φερνάντεθ, είτε με εκτελεστή του Φερνάντεθ, είτε με τον Μουνάφ, όπως λέει ο Πίτρο. Τώρα, άμα φιλιόμαστε, αγκαλιά ρε παιδί μου στον δρόμο, ναι. Είχε 150 ευρώ πρόστιμο. Για μένα δεν είναι. Για όλους μας είναι. Δεν είναι για μένα. Για τη συμπλήρωση του Σαλέντ, ακόμη δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει το ρυθμό του να βγάλει στοιχεία στο παιχνίδι του που είναι ευδιάκριτα και ελκυστικά. Ο Άρης παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όχι απλά ήταν απαράδεκτο. Στην ουσία ήταν, έπρεπε να επέμβει ποινικό δικαστήριο με τον Κίν και τον Παπά του Χάλαντ. Πήγε να του πάρει τη ζωή, ρε φίλε. Δεν κιόλα. Η φάση τότε, City United με τον Παπά του Χάλαντ, πέτρε τώρα στην Τόρμα. Το έχει δει. Δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα το 1950. Του είχε κάνει ένα χτύπημα, ένα δυνατό μαρκάρισμα ο Παπά του Χάλαντ σε άλλο παιχνίδι. Ναι, στον Ρόι Κίν. Και του λέει Ρόι Κίν. Αυτό σημείωσε εδώ στο χρωστάω. Και φίλε, δέστο. Φίλε, για μένα έπρεπε να επέμβει αστυνομία. Δεν είναι θέμα ποδοσφαίρου. Φίλε, πάει να του πάρει τη ζωή. Τι ωραία. Τι ωραία. Κωστή. Κάτσε να δούμε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Στην επανάληψη. Θα είπε λίγο και με τον Μήτρο Γλου. Τον τράβηξε, ε. Τον τράβηξε με το χέρι. Είναι δυνατό, ρε μαλάκα. Τον τράβηξε με το χέρι. Ρε Μάτζιο, είναι δυνατό, ρε Μάτζιο, να βάλεις τον Μήτρογλου να φυλάει τον Παράλες. Έχεις δύο στόπερ, ένα 92. Βόδι. Γράψτε αυτό. Ναι, ναι. 20 λεπτό, λάθος. Τον Παράλες, το νούμερο ένα εκείνο. Βάζει τον Παλέμαχο, ρε. Τα γαρά. Μπορεί και να σου πάρετε εσείς παίκτες μέσα στη φάση. Κάνε, αν θέλει να παίξει γρήγορα. Δεν υπάρχει ρε αυτό. Το νούμερο ένα κίνδυνο. Τζέκο. Περτόβλιο εδώ τη Λίκα. Πάρα στο Κότσιρα. Δηλαδή, θα παίζει ας πούμε, ξέρω εγώ, το Παναθηναϊκό με τον Καραλαμπίδη, τον Γρηγόρη. Και να πάρει στόπερ τον Καραλαμπίδη και να τον πάρει ο Φόρ. Ρε εσύ κόλλησα. Πώς ήταν ο Θαλής, πώς ήταν που... Τσιριμόκος. Ο Τσιριμόκος. Που δίνει το χέρι στο Σαργκάνη. Στην κεφαλιά του Βλαστού. Τσιριμόκος, μπράβο. 1 Απριλίου του 1984. Πρώτα Απριλίου, μπράβο ρε σκύλε. Νικάει ο Ολυμπιακός 2-0 ή 2-1. 2-0. Κεφαλιά με το Βλαστό ήμουν άρρωστο. Τον πήγαμε τα σκύλια. Γνωρίζεις κανένα σαψό. Αριανό security του Άρη. Εγώ ποιον? Σαμψό. Σαμψό. Ναι. Σαμψό θέλει να πει. Ρώσο. Ναι, Σαμψό. Όχι Σαμψό. Ναι, τον είδε να ήρθε στο σπίτι να εκθέτει προθέσεις και πέρασε στο φυσικό αέριο και είναι με το μηχάνημα σκεπτικό. Είναι στο φυσικό αέριο.
Σαμψόμι, χαιρετίσματα. Ο μάνατζερ ράγκμπι στο Σουρβάι. Ο Σουρβάι είναι ψηλά και τρεσπάνε. Ο Σουρβάι Γερόπαιδε. Γερόπαιδε, ναι, ναι. Ήρθε την Πέμπτη, σκάψαν εκεί, πήρε το κομπρεσέ, ήθελε να κάνουν. Πάρε το Μιχάλη. Ω, παρατρίχα. Δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Φάση διαρκεία. Σε έχουν κάνει ο Φερνάντα και ο Μπαράλε μου μη εκεί πέρα πίσω. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι του έχουν πάρει το κέντρο. Δεν υπάρχει σάσα σήμερα. Εδώ γίνονται. Και από πού γίνονται οι φάσει, τι κάνω εδώ. Όλη αυτή η ζώνη. Όλη αυτή η γραμμή ζώνη είναι τον χάφ. Δεν μπορεί να γίνει ένα πέναλτάκι. Πού χάζει να πει. Ο Χατζηνάκος πρέπει να τσακώνεται με τον Γιάννη Πέτρο. Σαν τον Στέφανο. Όλο τον υπόκοσμο ξέρει ο Φωτιάδης. Σουγλάκο, ο Σαμσόν είσαι. Όχι, Μιχάλη, σου έδωσε τα 30 ευρώ ο Φούναρο Φελός ή πάλι έκανε τον Αλέκο. 30 ευρώ σου έδωσε, λέει, ή στάφαγε. Ποιος. Κωστάει, 30 ευρώ σου έδωσε. Ποιος να με δώσει 30 ευρώ. Δεν έκανε τον Νίτορα. Κοίτα, σπατάλα ευκαιρίες όμως. 5 τελικές, 24 λεπτά για τον Αστέρα. Πολμήτρογλου είναι μείον ένα παίκτη. Ναι, Ματζίνη κακό, Γκάμα δεν γυρνάει πίσω. Μπερτόλιο πολύ καλό, Τζέκο Σάσα απών. Μαριέ, συγγνώμη λίγο, για ποιον λε 30 ευρώ γόρι μου. Στα έδωσε λέει ο Φούρναρη. Τι πάλι έκανε τον Αλέκο. Άγια, δεν τον είδε εδώ πέρα. Δεν κυβέρνησε τώρα. Είπαμε, βγήκαμε από εδώ και τελείωσε. Δεν συζητάμε άλλο. Προχωράμε εμεί. Εγώ, εσύ, ο εδώ Κωστή. Κάτσε αγόρι μου, άμα στα χρωστάει λεφτά αυτά. Όχι, εγώ βγήκα και του λέω. Του είπα στον Καζαβίτη που ήταν και βγήκα από το σπίτι και του λέω. Έλα να τα πάρει την Παρασκευή από το Δέκινα. Το Ματζάρι. Δεν ήρθε. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Έλα, στα δώσω εγώ. Όχι να με τα βρω. Στα δώσω πίσω γιατί βγήκε και έκανε την ανάρτηση. Και λέει, τον έκλωσε. 30 ευρώ για λάμπε για τι διπτερίδε. Εντάξει. Χαντούγκεν! Χαντούγκεν! Και τα παιδιά από τη Λάρισα, το παιδί ο τέτοιο και ο Δικαρδίτσα. DJ Villa White, ξέρω γιατί έχει νεύρα ο ραπ. Δεν μπορεί να φάει πίτσα. Γιατί φάει, η Μπουν έφαγε. Είστε αλήτε. Είσαι αλήτη, δε άθλιο. Αυτή που βλέπει μέχρι τώρα. Πάμε στο μαγικό. Εντελώ αντίθετο το κλίμα στο Πάπη του Αστέρα Τρίπολη. Συνεχεί τα παράγω που λεβάζει Μίλαν Ράστα προ του προσφερειστέ του. Μερικά παράπονα μόνο από το ΣΥΤΟ σε ορισμένες φάσεις και πλέον έχει... Ήρθε η ώρα του Ματίγια. Ήρθε η ώρα του Ματίγια. Είναι εξαναγκαστικό αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει. Για να οργανώσει. Διάλεξαν τη μέρα να είναι και οι δύο χαφ του Άγκα. Και ο Σάσα και ο Τζέκο. Διαλέξαν μέρα να και οι δύο ντεφορμέ. Δύο μέρες, όπως κάνεις τώρα εσύ, Μαρή, να σου πω. Παιδιά, δύο πολύ ωραίες κοπέλες εδώ με τα σκυλιά τους κάτω. Πολύ ωραίες κοπέλες. Και απέναντι βλέπω τα παιδιά, έχουν κάτι εδώ στο δεύτερο πάτωμα, βλέπουν... Να δούμε λίγο. Μα θες κοπέλες, φάνε τις απάντα. Μόνο λόγια. Αλλά, πούλης μου, γιατί δεν ήρθε. Πούλης, γιατί δεν ήρθε. Πάνε κάτω και φέρτε σε απάντα και έτσι. Τις φέρω. Στο άνοιγμα, εδώ είναι, πάνε πες τους. Να δω τι αντρούκλαρος είσαι. Πες να βγείτε παιδιά να πείτε ένα γεια. Στο μπαλκόνι θα τις φωνάξεις. Κατέβα κάτω. Εδώ είναι, είναι πολύ ωραίο παιδί. Εδώ είναι, δεν κάνω πάρα πολύ. Εσύ πιστεύω για ωραίες, γιατί εσύ μπορεί να μια 70 χρόνια, δεν περνείτες για ωραία, πώς το πάρω. Κόρη είναι, έτσι. Μάνα και κόρη. Μάνα και κόρη. Ποια μάνα και κόρη, δεν. Είναι πολύ ωραίες κοπέλες, είναι η μία δίνουσα αξίσου. Τη μάνα την ίδια κοπέλα αυτός. Αυτός τη μάνα την ίδια κοπέλα. Και την 57. Διαστήματος. Χατζινάκο με κάμερα. Είναι και στο σύνδρομο. Τι να δω το μήτρο. Εκτελεί γρήγορα το φάουλ τώρα ο Αστέρας Τρίπολης για Φερνάντεθ. Κατάλαβε ο Σούντγκρεν την κίνηση από τον Ισπανό. Θάρισε ο Νάφο, έπαιξε έξυπνα για να τον βγάλει στο ο Βίκινγκ. Ο Σουηδός ήταν στην άμυνα για τον Άκη και έδειξε την κατοχή. Ούτε ο Ρόντς πατάει καλά. Κανένας δεν πατάει καλά. Για να δούμε. Τσέκο.
Ο Τζέκο δεν πάει να κάνει παιχνίδι. Την πάει πλάγια. Κάβουρα, ε. Και γυρίζει πολύ πίσω, Μπερτόλιο. Αναλώνει πολλά μέτρα. Τζέκο κάνει κίνηση ο Μαντσίνη. Συνεργασία με τον Γκάμα. Ο Σίτο έκοψε με το Σούτκρε να έχει προωθηθεί, να έχει φύγει δηλαδή από τη θέση του δεξιουμπάκια. Τώρα ο Σίτο από τα. Κενό μεγάλο, δεν θα βλέπει. Για να παίξει αυτό το δεξιουμπάκ μέχρι να γυρίσει ο Σούτκρε. Ανεβαίνει και ο Κότσιρα. Κότσιρα. Φερνάντεθ Κότσιρα έκανε τη σέντρα ο Σίτο στην πλάτη του Μαντσίνη, παίρνει κεφαλι out. Ο Μαντσίνη είναι ένα και τα αρχίδια μου που να πάρει και παλιά. Δεν ήταν. Του έχουν γαμίσει. Του έχουν γαμίσει. Από τη δεξιά μεριά του έχουν γαμίσει. Γκάνεα και Γκάμα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Κόφτη να πει ο Μάντζιο. Φαντάζομαι το μέλλον. Το μάγισε. Γι' αυτό είχε ανοιχτό το κόμμα. Με δυο αμυντικά χαφ. Με δυο καθαρά αμυντικά χαφ. Είναι ένα δείκτο χιλιών να μην κάνει κάλυψη στον μπακ σου. Ένα από του δύο από τη μία και ένα από την άλλη. Επιτελικού προσπαθεί. Βασίλη, Jimmy Giant, με τέτοια προσήλωση από το Φωτιάδη, περιμένω καλύτερη ανάλυση από τον Δράμ. Σωστό. Δεν αντέχεις, δηλαδή στο Μήτρογλου είναι μαλάκα. Δεν αντέχεις. Πάει ο οποίος το παιχνίδι με τον Όφη το προηγούμενο, δηλαδή εντός έργου. Ο Φωτιάδης με καλό κοστούμι συνδυασμένος κάνει για Ρώσους πρέσβες. Βέβαια. Πάντα ένα γρήγορο βοηθά στη διαχείριση του άγχους, της πίεσης, όλα τα παιχνίδια έχουν όσο πλησιάζει η σεζόν προς το τέλος της. Εδώ άλλες μέχρι τώρα δεν έχει τελική προσπάθεια στο παιχνίδι, δεν έχει καν μια αξιπνή φάση. Τι κάνεις εδώ τώρα? Ένα σφαίρα που μπήκε έχει τον ίδιο ρυθμό από την αρχή ευθυντίαση. Αρχή, είναι στον πάγο. Ναι, είναι. Παγιώνει τον τρόπο ανάπτυξής του στο μάτς. Ματίγια είναι, Μάνος είναι. Τζόσο Χιτ, θα βγει Ευρώπη ο Αστέρας και όχι κάποια ομάδα της Θεσσαλονίκης θα γελάσει. Και Σάκητς βάζεις κέντρο, φτάρει άνετα. Και Σάκητς βάζεις κέντρο. Τελειζής κερδίζει τον Βαράλες. Ο Μήτρογλου, ο Μπερτόγλιο φάουλ. Στο Μήτρογλου, στο Μπερτόγλιο, όπως στενά έχει το φάουλ για τον Άρη. Ρε αγόρι μου, οι κεφαλαιογράφοι μας σε κάναν. Πας και κάνεις το κέντρο του κηπέδου το Μήτρογλου φάουλ. Ναι. Αγόρι μου, σε κάνω αλλαγή. Ναι. Κατευθείαν. Το χτύπησε, ναι. Τι με βλάξει. Το χτύπησε αυτή. Ναι. Μα είναι σαν να βάζεις, ναι. Σαν να πουλάς προφυλακτικό σε άνθρωπο που έχει κάνει αφαίρεση προστάτη. Ροζ. Ο Σούτκερ. Έκανε τη σέντρα. Κότσερα μακριά. Κότσερα, εσύ δεις πώς γύρισε στο πέρα. Ναι. Σάσα και Τζέκο, τα ψηλά, ε. Ή στο μαυρία, ε. Φανσίπ, εδώ. Φανσίπ, εδώ. Και δεν στις φόρμες το κότερα. Ναι. Δεν είναι πολύ φορμαρισμένος. Είναι στις μέτρες φάσεις του. Από τον Σουάρεθ επιδιώκει, Σουάρεθ πετάει σε πλάγιο. Και να χαιρετήσω τον Πάμι του Σεραίου και την Σεραί και η Αρκούδα μου τον Γιώργη. Τα δύο άτομα που δουλεύουν εδώ. Λιποτάγρα είναι η Σεραί, να ξέρεις. Άμα το δεις πως είναι. Αρκούδα είναι. Άμα το δεις, σου μιλά, δεν σε λέω τίποτε. Ελιμοτάγα. Εάν ποια αρκούδα από το Στέφανο είναι. Άλλο λέω εγώ. Έχει κάτι χέρια, βαράει σφαλιάρα. Φρελιμοτάγαρα είναι, άλλο λέω εγώ. Θεός Άγιος, Ασλαμάς και Ραυτόπουλος ίσον Χατζάρα. Πούνο και Μπόκο, ρόεο, πούνο και Μπόκο. Προσπαθεί ο Μπερτόκ και ο Μπερτόκ. Ντύση, Φωτιάδη, μην γυρνά απότομα το κεφάλι τη να τον βγάλει κανένα μάτι. Πάντα. Μαρία, φαντάζεσαι να κοιμόμαστε και οι δύο στο 301 εκεί στο ξενοδοχείο. Τι πιστεύει να τον κάνω το βράδυ. Εγώ και εσύ. Εγώ με αυτόν εδώ. Τι πιστεύει. 301 σε ποιο ξενοδοχείο. Στο Καζαβίδι. Θα πάμε μεθαύριο. Να τον έχω δίπλα μαζί μα. Εσένα. Κουσκούσι, είχες αλλά δεν έκανες τίποτα. Ρε ας την κουσκούσι τώρα, δεν έκανες. Μην μπερδεύεις την κουσκούσι. Εγώ λέω τώρα και τώρα. Ναι, αλλά μάλλον με τον Φούρναρη να την πάτε βόλτα. Τι πήγαμε βόλτα τώρα. Τώρα Φούρναρης έτσι είναι. Φούρναρης... Βασίλη! Έτσι είναι Φούρναρης. Μίχε, η Κονίδια Φωτιάδη. Δεν ντουμπλάρει αγόρι. Γραφτόπουλος, σωστός. Καλά ρε πες. Ακούστηκε η φωνή του Χατζινάκου, βγήκε από τη σπηλιά. Παιδιά τσιμπάει κάτι, όλοι φάγαμε το πράγμα. Δηλαδή, Χατζινάκο, τι να κάνει, να βάλει το ματί για στέση του Σάσα ή του Τζέκο. Ωραία.
Ωραία. Άλλο, τι να κάνει. Ευχαριστούμε. Άλλο, τι να κάνει. The Guts. Και μπροστά, μπροστά, τι ήταν. Εδώ, δώσε λύση. Μηδέν έξι τελικές. Μηδέν τελικές, ώρες έξι ο Αστέρας. Λέγει. Ποιος έχει τον πάγκο εξτρέμ. Είπαμε τον μαύρο. Λένε ο Δένδιας, Κώστα. Και τον Καρσία. Τον μαύρο και τον Καρσία. Που λένε ο Δένδιας. Στη θέση ποιου. Του Γκάμα. Ένα. Να μην σε πω και τον Καρσία. Πετά στο Μαντζίνι σε τέρφα και τον Μήτρο που τουλάχιστον τι και καμίσου. Πα στην Ελβετία που λέω σουβλάκια δεν πούστε παλέμα. Δεν έπρεπε να το ξεκινήσει. Ωραία έμπνευση είχε ο Μάτζιο. Ο Μάτζιο είναι πολύ πιο χαμηλά από τον Μήτρο του σαν προσωπικότητα για να μπορέσει να τον κάνει. Κατάλαβε, σου λέω αυτό που λέω. Του γαμώ τα ράματα. Ήταν. Άκου να δεις. Μάτζιο είσαι. Δεν τον βγάζει στο Μήτρο. Η προσέγγιση μου αρέσει, αλλά τώρα ξέρει κάτι εσύ. Ήταν. Με ρεαλισμό. Ο Μήτρο μου τώρα όχι. Με συγκινεί η προσέγγιση σου. Με συγκινεί η προσέγγιση σου. Δεν είναι δεν καθόλου απαραίτητο. Θα σα πω και πώ το πιάνει ο Βασίλη. Μου αρέσει πολύ η προσέγγιση του, αλλά τώρα πια όχι. Κότσιρα έκανε τη σέντρα, δεύτερο δοκάριο, σύντομα το πατάει περιοχή. Λάθο, λάθο. Φάνηκε. Θα σε προλάβει εκεί. Φάνηκε, λάθο. Ο Αστέρα τρίπολη με την προφορία. Εκεί αγόρι μου κάνει τρίπλα κλειστή. Τρίπλα κλειστή. Αυτό. Δεν έρευνα που στην κάτι παραγγεί, πώ θα το όνομά σου. Στην αντίθετη πλευρά όπω το έκανε. Ο Σίτο με το Σιόντι κρατικό. Πού να κάνει ένα κάτι παραγγεί, τρελόσε. Στο 34. Θα του είχε βγάλει τα μουσια από την παραγγελία αυτό να τα έχει φυτρώσει το χόρτο. Είμαι μπροστά, χειροκρότησε όλη η τούμπα. Στο κύπελο πάω Κυρακλή 3-1, το ύποπτο με τον Γεωργή, ψαλίδι Δαμανάκη. Το θυμάσαι εκείνο. Είμαι μπροστά που γυρίζει τρεις φορές ανάποδα τον Ιωσήφ τον Κώστα. Τι να το κάνω. Και βάζει και φαντάζομαι ανθρώπου ο Μπάμπη. Τι να το κάνω. Με πίεση από τον Σάσα. Ωραία, γκάμα. Το γκάμα δεν παίξε με μόνο στα λεπτά του. Απέναντι με τη μία. Ούτε το σύστημα. Μπράβο. Σηκώνει πάρα για το Μαντζίνι. Βρίσκει κοντρό για τη φέρει μπροστά του. Σηκώνει κεφάλι. Δεν πού πάει. Πού πάει. Είδε και το Μαντζίνι. Πρέπει να σε τρεφόρα αυτό. Δεν είσαι την μπάλα. Είδε. Δεν είναι κανεί την μπάλα. Εγώ το είδα. Ο Μπάντζο δεν το είδα. Αχριστέμεται δεξιά. Ο Βέρτη. Απίστευτο. Είδε ο Βέρτη. Απίστευτο. Για το Ματσίνι λες. Ο Μπερτόλιο. Του μοιάζει λίγο έτσι το μαλλί και στο μπροστά. Ο Μπερτόλιο κρατάει όλο τον Άρη. Του μοιάζει. Ο Μπερτόλιο σήμερα κρατάει όλο τον Άρη. Να, του μοιάζει. Τετράτα των παιχτών του Άρη. Δεν θα έκανα ποτέ φάουλ σαν στόπερ με πλάτη οποιοδήποτε αντίπαλο. Μπράβο. Εκτός αν ήταν ο Μαραντόνα. Και τώρα ρε Καστάνιο είναι και ο άλλος μαζί. Και είναι και όλοι άλλοι να πείσουν. Δηλαδή. Αδυνατό να φανταστώ. Σήμερα πολύ κακή Σούγκρεν και Γανέα. Ο Σούγκρεν. Ο Σούγκρεν όχι τόσο. Ο Σούγκρεν αμυντικά. Αμυντικά. Ανεβάσματά του είναι τόσο έντονο. Και πίσω το βρήκανε πολλές φορές ανοιχτό τρύπα. Το Σούγκρεν. Από το Σούγκρεν. Καλό απόγευμα πάνε, λέει, τι κάνετε, καλό απόγευμα τσάτ, να είσαι καλά παλικάρι. Και ο Γκάνια εκεί, πέντε άτομα τείχος ζήτησε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Φάμε για τον Άρη. Ακριβώς τον άξονα. Αυτό θέλω να το γνωρίσω. Το ποιον. Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ναι, φαντάσου. Εκτελεί ο Γκάμα, πέρασε. Ωραία. Στο 36. Καλό, 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 αλλά... Αυτό τον τρελό θέλω να το γνωρίσω. Ναι. Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Έχει, ναι. Έχει μεγάλη ψυχή. Έχει μεγάλη ψυχή, μάλλον. Ναι. Είναι κανονικό τρελό. Ωραία έπεσε. Ωραία έπεσε. Αχ, λίγο ακόμα ήθελε πιο κάτω κουστάκι. Να πάρει την πορεία. Θα την υμνήσουμε μεθαύριο στην κοπή εδώ πέρα με τον Βασιλή. Βαθιά υπόκληση στην κοπελίτσα, την Αγγελική Κούρκουλου στο Open. Φανταστική δουλειά. Έκανε πολύ ωραίο αφιέρωμα με 4 goalkeepers. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο, με Πασχαλάκη, με Ορέστη Καρνέζη. Και με Χρήστο Μαδά, το τρομή του, ερωτήσεις για τη μοναχικότητα και την τρέλα του goalkeeper. Πάρα πολύ ωραίο. Εγκομενικό, εντάξει. Δεν είναι εγκομενικό καθόλου. Χίλια μπράβο στην κοπελίτσα. Κάποιος θα την κάνει εγκόμενο. Η οποία είναι πολύ 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 κοντούλα και πήγε να μιλήσει με ψηλούς, φορώντας flat. Χίλια μπράβο, με παντελονάκι, σεμνή. Φανταστική είναι η Αγγελική Κούρκουλου. Ας την Αγγελική Κούρκουλου. Κοίταξε τώρα το Καρνέζι που είναι β' εθνική, πέφτει η ομάδα του. Και τον άλλον τη έρευνε στον τερματοφύλακα, αμά το γιατί τον πήρε. Πήρε τον Καρνέζι. Στη Γερμανία το Σεραίο. Γερμανία το Σεραίο. Άλλη λαμογιάκι. Κολοεθνικές. Ο Μπερτόλιο είναι
αυτός που μπορεί να κρατήσει τον Άρη, κρατάει τον Άρη μόνος. Ο Μπερτόλιο κρατάει τον Άρη μόνος. Πήρε κάρτες, κέρδισε φάουλ, μάρκαρε, έκανε. Είναι συγκλονιστικός. Δεν ξέρω αν αντέξει 90 λεπτά αυτό το πράγμα. Απίστευτος είναι. Κάνεα. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη. Δεν θα προλάβει τελικά. Μήτρογλου μπορεί να πηδήξεις, μαλάκα, με εμένα η εφημερίδα. Ρε Μήτρογλου, πού να σηκωθείς, ρε. Μερτόγλιο, ο Γκάνε αυτός έκανε το γέμισμα, την ίδια ώρα πάντως που έκαναν μέτρα στην περιοχή, είχαν τραβηχτεί προθυμένοι του Άρη για να μην βγουν επιθυμένοι σε θέση offside. Τι παλιά πέρασε, ρε μαλάκα, αυτός. Μία πλευρά, τα αριστερά, πετά την μπάλα απέναντι στο Λουίς Φερνάντες, μονάχο. Πάμε στο Λεγγενή. Έλεγες νωρίτερα για την πρώτη τελική που άνερη, η οποία έρθα από το τύπημα φόρου του Γκάμα. Δεν είναι, δεν είναι και έξυπνη, ρε μαλάκα. Θα δει τώρα στον πάγκο. Προθεάσκα. Παλικάρι, να σε καλά, ευχαριστούμε. Θα δει τώρα είναι ο Μουνάφο 35 χρονών με κάρτα. Και παίρνει την μπάλα ο Γκάμα. Και πάει στη γραμμή. Ωραία, αγόρι μου, κλείσει εκεί μέσα. Εκεί το πατριβί να γίνει. Προθεάσκα, το παίρνω στραβά αυτό που λε. Άστο. Με Κουαρέσμα. Καταλαβαίνετε να πει, Χατζηπαναγή με κανέναν. Με Κουαρέσμα. Με Κουαρέσμα. Προσβολή, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνει. Τελικές με κεφαλιά 4-0. Σύγκρινε τον με Chris Wood, ίσως. Με Chris Wood. Δεν είναι 20. Με Κουαρέσμα, όχι ρε σίγουρα. Εντάξει, έχει να κάνει με το ότι δεν το πρόλαβες προφανώς. Με Κουαρέσμα, ντροπή. Όχι. Είναι η πρώτη φορά που σ' αγαπάω, σε λατρεύω, το ξέρεις. Εντάξει, το ποδόσφαιρο γνώμη. Μάριε, με νεγάκι ή face κορδά. Με νεγάκι, ρε φίλε, και face κορδά. Σε τι με νεγάκι. Στα πάντα. Φάτσα, χρώμα, τα πάντα. Ο δεν την μπορώ τη face κορδά καθόλου, καθόλου. Ο μου βγάζει κάτι φτηνό, δεν την μπορώ καθόλου. Λοιπόν, η με νεγάκι είναι καλύτερη στον ανταμία στην τράπεζα. Από τη σκορδά που έχει κορεάσει τα μούτρα. Τα κορεάτρικα μούτρα τη σκορδά, εμένα δεν με χαλάνε. Οπωσδήποτε χάνει από το πρόσωπο της Μενεγάκη. Άμα σηκωθούν απάνω αυτές οι δύο. Τι έχει να επιδείξει δηλαδή η Μενεγάκη έναντι της Κορδά, μπορείς να μου εξηγήσεις. Για σκέφτε και διάλειμμα τώρα. Πιο Αμερικάνικη ομορφιά. Πιο Αμερικάνικη ομορφιά. Τέσσερις τόνοι και τα ίδια. Το λατρεύω. Λατρεύεις και τα ίδια. Η κυταρίτιδα σε όμορφη γυναίκα, όταν δεν είναι πολύ έντονη, όπως και η φλεβίτιδα με τρελαίνουν. Α, ναι. Και σε πείραξε καραντίνα, δεν υπάρχει. Χρόνια το λέω. Θα σε πω κάτι. Μάρε. Χρόνια το λέω. Μάρε. Ο Δάρης της Κορδάνης σ' αρέσει η κυταρίδα του Μενεγάκη. Δεν κοιτάω τα πόδια, το πρόσωπο κοιτάω μιας γυναίκας. Το πρόσωπο κοιτάς. Ναι. Ναι. Τι να πω. Δεν λέω τίποτα. Γιατί άμα πω. Άμα πω. Ναι. Έχω και μια 70 χρονών, είναι εκπληβίτητα. Ο Χατζηπαναγής αν είχε ένα εννιάρι, δεν είχε καθόλου εννιάρι μαζί του ο Χατζηπαναγής ανάλογης ποιότητας. Φάουλ! Φάουλ! Το 85 που το παίρνει ο ΠΑΟΚ, αν είχε ο Ηρακλής Κωστίκο, το είχε πάρει με 10 βαθμούς διαφορά. Δεν είχε ρε Αλάσσα. Ναι, δεν είχε αυτό. Δεν είχε. Δεν είχε. Δεν είχε. Και στο Κωστίκο το έχω πει. Είχε Γκουερίνο εννιάρι, Κωστίκο εννιάρι. Δημόπουλο, Δημόπουλο. Τι άλλο να. Είσαι πολύ πιο καλά στημένα ο Πάο. Ορφανούς, είχε. Ψηλή ομάδα ήταν. Ναι, είσαι πολύ πιο καλά στημένα. Ο Ηρακλής έχει τύχει μάτς να κερδίσει το εκείνη τη σεζόν. 125 στημένα και δεν πήρε μια κεφαλιά. Μαρή, συγγνώμη λίγο. Τι βγήκε το 85 ο Ηρακλής που πήρε το πρωτάθλημα ο Πάο. Τι βγήκε. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Ο Ηρακλής είχε βγει. Τρίτο ή τέταρτο. Γιατί αυτό που κολλάει, τι σχέση έχει. Όχι, α πούμε. Δεν βγήκε Ευρώπη, ας πούμε, όπως δεν βγήκε. Όχι, δεν βγήκε Ευρώπη. Αυτό τη σχέση. Ταλαιπωρείται ο Δελυσίσης με τον Παράλη και χαμηλά βλέπω. Η Μίκητες μου αρέσει πολύ η μυρωδιά το πλαστικό από το καλσόν πάρα πολύ. Και δεν με έχουν οι Μίκητες. Μου αρέσει η Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσω. Αρχηγός είναι ο Μουνάφος ακούσε, έτσι. Ναι. Ήδη κουράστηκε. Γκριτζάρισε το μαλλί. Έχω τελειώσει αυτό το φάουλ τον Αστέρα, ο Ρος στον αέρα με τον Σουάρεθ παίρνει το φάουλ. Αυτά τα φάουλ, ακούστε. Αυτά τα εδώ βλέπετε τον Γκάνε. Εντάξει, τι είπα, παίξε την πέρα, την πήρε ο Άρης, φύγε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Ματσίνι σέντερφορ, Μπερτόλιο δεκάρι. Σίλβα,
και Γκαρσία. Αν το κάνει, εγώ θα τον παραδεχτώ το Μάτζιο. Αλλά Σίλβα... δεν τολμάει να το κάνει. Παίζει με 10... Είναι λίγος για να βγάλει το Μίτρογλου. Ναι. Για να βγει φύση Μαντζίνη. Είναι λίγος για να το κάνει αυτό. Μπορεί να θέλει να τον εκθέσει κιόλας. Τι λέμε τώρα. Έχει και άλλα παρελκόμενα. Μπορεί να θέλει να τον εκθέσει κιόλας. Θα δούμε. Δεν το θέλω τον Γκάμα. Και, και οι σέντρες μέχρι τώρα, βέβαια, για να μην τα ρίχνουμε όλα στο Μίτρογλου, είναι άθλιες. Ναι. Δεν έχει γίνει μια σωστή σέντρα, ξηραφιά, στην περιοχή. Σχετικά με αυτό που ο Βασίλης... Για τον... Γιατί οι δύο εξτρέμ του Πέστονα, της Τρυπόλεως, ο Σίτο και ο Τερλίκας, έρχονται πολύ καλά σε Κότσιρα και Αλβάρες και δένουν σαν δίδυμα. Πάρα πολύ καλά. Αυτοί έρχονται για να μην περάσουν οι σέντρες στο Μίτρογλου. Ναι. Γιατί ο Άρης βλέπω ότι πάει να αλλάξει λίγο το στυλ του παιχνιδιού του που να το πάει την μπάλα κάθετα, την πάει στις πλευρές να φορτώσει. Αυτό είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού το οποίο δεν το έχουμε δει στον Άρη άλλες φορές. Με το Μίτρογλου αλλάζει όλη η δομή επιθετική, όλη η φιλοσοφία. Ναι. Βασίλη! Νίκη Σλοβενία, το είπα εγώ πριν μια ώρα. Παιδιά, από κάτω είναι δύο κοπέλες. Πάτε να τις φωνάξετε. Τον έστειλε έξω. Το Χατζηγιάννη, τον έστειλε έξω ωραία. Εδώ κάτω. Αλλά ήταν μαμά και η κόρη ήταν. Τι μαμά και κόρη, πολύ εύκολο εκεί. Εντάξει, ρε Μάρια, μπορεί. Τροφαλό ήξερε. Ρε, στη διασταύρωση κατέβω κάτω, με γραφτά κατέβω κάτω, αυτοί έχουν φύγει. Από το παρκάκι. Όχι, είναι θα φοβηθούν. Του νόμιζα και εδώ κάτω. Εδώ ήταν το παρκάκι. Αλλά προσπάθησε να μου πει. Μετά φύγε, φτάσανε και κάτω. Τι προλαβαίνει συγχρόνοντα σε. Ναι, ναι, κατέβω το σασέρ. Τώρα να πω για τη μάνα και την κόρη και λάθη μάνα. Για να μα πούνε άσχημα τα σου πει. Σκέφτε την κουβέντα. Φλετείτε τα μαλάτα. Τώρα κάνουμε χώρο από τι κόντρε. Για το ψάχνω. Ψάχνω. Ο Μπερτόμπλε έκανε λάθος κίνηση εδώ. Έκανε λάθος κίνηση, έκανε κόψη μέσα. Αυτό που ο Βασίλης μου άρεσε πάρα πολύ για το ότι είναι μικρός για να βγάλει τον Μίτρογλου. Πιο μικρός. Έχει υποθεί πολλές φορές αυτό για προπονητές που πάνε σε ομάδα και δεν είναι τόσο μεγάλα ονόματα και νομίζω είχε ακουστεί, αν θυμάμαι καλά, για ποιον τώρα, για την Αγγλία. Ρε Μιχάλη, λίγο να ναι. Όταν έφτασε στο πάρκινγκ, πρέπει να τρόμαξε και να ήξερε ότι δεν μπορεί να κλειδίσει τους παίκτες. Για ποιο λόγο. Το πιο φθηνό αυτοκίνητο ήταν το δικό του. Φανταστικό. Δεν θυμάμαι για ποιον. Λοιπόν, άποψη για αρχηγό Athletic Bilbao που έκατσε και χειροκρότησε τη Real Sociedad όταν σήκωσε το κύπελο ενώ η ομάδα του είχε πάει στα αποδυτήρια. Μαλάκας δημοσιοσχετίστας. Εκεί την ώρα δεν κάνεις δημοσιοσχέση, εκεί την ώρα κλαις. Μαλάκας. Έχασα το κύπελο, δεν μιλάω σε κανένα, κρύβομαι, ούτε καν παρακολουθώ. Ο ίδιος Μουνιαΐν, τραγικός Μουνιαΐν, τραγικός. Τραγικός. Σε όλο το παιχνίδι άφαντος. Τραγικός τελικός. Πέντε φορές πιο ωραίο αυτό. Τραγικός τελικός. Έρχεται σήμερα εδώ κάτοχος ενός ξεχωριστού βραβείου. Έχει τον best goal της προηγούμενης αγωνιστικής. Αντιτερματοφύλακας τον goal που έχω να κάνει στον Παναθηναϊκό. Ο Τσιφτσής είναι αναπληρωματικός για τον Αστέρα Τρίπολης και πάρει όλα τα παιχνίδια μέσα στο 2021. Μέχρι να επιστρέψει ο Παπαδόπουλος. Βλάκασε εδώ ο Φερνάντη. Η ομάδα των play-off μέχρι στιγμής μου θυμίζει και των τελευταίων αγωνιστικών. Θυμίζει ομάδα Ένινγκ. Για ποιο πράγμα. Πρώτων παιχνιδιών. Τι είναι σήμερα. Ωραίο. Α, ναι. Χρόνια πολλά με λέει. Τι είναι σήμερα. Τα δέσποτα. Παγκόσμια μέρα για τα δέσποτα. Εφιερέτη. Τι πράγμα είσαι. Τι χαιρέτησε. Φλαρέ, έξυπνο, πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνο. Για το προσπάθειε στο πρώτο ναι. Με το 0-0 ασφαλή. Παραγιά. Μίλησε με Αλαφούζο. Θα γεμίσει την πισίνα με ρετσίνα και θα πάρει εμένα και το κόκκινο. Πλάκα έχει. Πάνε εκεί στο γραφιάκι να μιλήσει, να φωνάξει, να κάνουμε κι εμεί τι αναφορέ μα. Λοιπόν. Βγαίνει στο μπαλκόνι που έχει και καλό καιρό. Την ικανότητα να δημιουργεί πρόβλημα. Σε κάτω. Μάλα, και δεν. Θα αρχίσει να φωνάζει τώρα. Λοιπόν, πάμε παιδιά με Aster Pizza. Συνεχίζουμε, βαράμε εδώ. Μας έστειλε υπέροχες πίτσες εδώ από όλα τα είδη. Έτσι. Δεν έχει μείνει σχεδόν ρουθούνι.
Άστερ πίτσα 2-3-10. Δεν σα λέω τίποτα. 6-55-3-15. Όλη αυτή την έπαγα. Για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δυτική Θεσσαλονίκη. Και ηλεκτρονικά www.asterpizza.gr. Πάμε. Συνεχίζουμε με bet προγνωστικά και dinner is ready, ο οποίος επέστρεψε δυναμικότατα και συνεχίζει να πληρώνει τον κόσμο με πολύ δυνατά προγνωστικά για όλα τα αθλήματα, έτσι, όχι μόνο για ποδόσφαιρο, με τρομερά οργανωμένα πράγματα. 4 κανάλια χωρισμένα ανακατηγορία, τα 3 κανάλια δίνουν προγνωστικά με τεράστια κέρδη σε 5 χρόνια, τα οποία μπορείτε να τα δείτε στους αυτοματοποιημένους πίνακες παρακολούθησης. Πολύ μικρή συμβολική συνδρομή. Το 4ο δε κανάλι, το Gold, έχει μεν λίγο μεγαλύτερο κόστος, αλλά η επαλήθευση των σημείων είναι τεράστια και καταστά τη συνδρομή κυριολεκτικά αμεληταία. Προσέχουμε πάρα πολύ ποιους εμπιστευόμαστε στο στοίχημα. Μόνο τους καλύτερους. Και ένας από αυτούς είναι ο Tipster, Tipster Dinner, Dinner is Ready. Και αν τους στείλετε και μήνυμα μαρμίτα στο Twitter, ο δεύτερος μήνας εντελώς δωρεάν. Ένα είναι ένα μήνα δώρο. Ακολουθήστε το link που θα σας στείλω και τσεκάρετε τον κι εσείς όπως τον έχω ελέγξει και εγώ. Λοιπόν, για να στείλουμε και το link μία στο live chat, να στείλουμε τον κόσμο κατευθείαν. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο. Λοιπόν, και πάμε να χαλαρώσουμε με τι άλλο. Phoenix. Τζόρτζ Αβραμίδης υπογράφει, υπέροχο κομμάτι, πραγματικά υπέροχο, με φωνητικά του Πουλέν, του Βασίλη, της Αλεξάνδρας Σκετή. Ό,τι πρέπει για τον break, τον αγώνα και την ένταση. Down tempo κομμάτι, με ηλεκτρονικά στοιχεία, με το βιολί της Φώτος Φιώτα, με τις υπέροχες κιθάρες του Σάκη του Αζά. Phoenix, τέλος. Πάμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε. Στο ψητοπολείο Ματζάρης κάθε μέρα τρως και γουστάρεις. Επιμονή μου βάσεως όλα τα σάντουιτς μόνο 2 ευρώ και στο σαλόνι και στο delivery. Η Τρίτη και η Πέμπτη είναι οι μέρες της χαράς, καθώς με μια μερίδα παίρνεις δώρο άλλη μία της επιλογής σου. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι μαγικές, καθώς ένα ολόκληρο κοτόπουλο σουβλάκι και μια μερίδα της επιλογής σου τα τρως μόνο με 10 ευρώ. Τρως φουλάρεις γιατί υπάρχει στη Σταυρούπολη ο Ματζάρης. Για τους φίλους κρεατοφάγους βρίσκεται καθημερινά. Κοκορέτσι, κοντοσούβλι, χοιρινό, προβατίνα, γύρω μοσχαρίσιο και κοτόπουλο, μπιφτέκι, πανσέτα και όλα αυτά όλα στα κάρβουνα. Και νόστιμα και φθηνά και γρήγορα. Ματζάρης, τρως και γουστάρεις. Εμείς δεν πουλάμε φθηνά. Απλά εσείς μάθατε να αγοράζετε ακριβά. Ματζάρης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2314-048-600 ή στο www.ματζάρισούγλες.gr στην Ωραιοκάστρο 130 στη Σταυρούπολη. Ματζάρης. Τρως, φουλάρεις και γουστάρεις. Μα πού έχουν πάει όλοι οι οδηγοί? Στο Boom Car. Το απόλυτο αβαντάζ για εσάς και το αυτοκίνητό σας. Συνδυάζοντας φανοπείο, βαφείο, συνεργείο, δωρεάν οδική βοήθεια και μεταφορά. Δωρεάν αυτοκίνητο όσο καιρό θα έχετε το δικό σας για σέρβις, δωρεάν αλλαγή λαδιών, πρατήριο καυσίμων, κυλικείο και αληθή παντός τύπου, καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες της δικές σας και του οχήματός σας. Και αν τρακάρετε, αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό με την ασφαλιστική εταιρεία μόνο με μία εξουσιοδότησή σας. Στην Ποσειδώνος 28 μεταξύ Καρφούρ και Μάκρο. Τηλέφωνο 431-809. Boom Car. Πάντα για το αυτοκίνητο με μία κίνηση.
το απόλυτο αβαντάζ για εσάς και το αυτοκίνητό σας. Συνδυάζοντας φανοπείο, βαφείο, συνεργείο, δωρεάν οδική βοήθεια και μεταφορά. Δωρεάν αυτοκίνητο, όσο και το δικό σας για σέρβις, δωρεάν αλλαγή λαδιών, πρατήριο καυσίμων, κηλικείο και αληθή παντός τύπου, καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες της δικές σας και του οχήματός σας. Και αν τρακάρετε, αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό με την ασφαλιστική εταιρεία μόνο με μία εξουσιοδότησή σας. Στην Ποσειδόνος 28 μεταξύ Καρφούρ και Μάκρο. Τηλέφωνο 431-809. Boom Car. Τα πάντα για το αυτοκίνητο με μία κίνηση. Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. S4 Premium Security Services. Κλειστά κυκλώματα, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, ασφάλεια προσώπων. S4. Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό, Αθήνα. Αναγεννήσεως 52, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-500-230. S4security.gr. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Την Ιατρείο Χατζινάκος. Χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, εμβολιασμοί, αναλύσεις αίματος, καθαρισμός δοντιών και νοσηλεία. Καλοπισμός από έμπειρο προσωπικό με 20ετή πείρα. Κουρέματα όλων των σχεδίων αναλόγως τη ράτσα, το φύλλο και την εποχή. Πωλήσεις κουταβιών. Τα κουτάβια που διαθέτουμε είναι του κτηνοτροφείου μας και εισαγόμενα. Όλα καθαρόαιμα, γνήσια, υγιή και εγγυημένα. Αυτόματο πλήσιμο σκύλων και στο χέρι. Pet Shop. Μεγάλη ποικιλία ξηράς τροφής, σπιτάκια πλαστικά και αλουμινίου, χτένες μονές και διπλές, σαμπουάν, μαλακτικά, κολόνιες, αρώματα, ξεμπερδευτικά, ρουχάκια ολόσωμα με τεράστια ποικιλία και αδιάβροχα. Ξενοδοχείο σκύλων. Αναλαμβάνουμε τη φύλαξη του αγαπημένου σας σκύλου ή γάτας, με το κάθε ζώο να στεγάζεται σε ατομικό διαμέρισμα. Η άνετη παραμονή συμπληρώνεται το θέρρος με άφθονη φυσική δροσιά από δεκάδες δέντρα. Θα μας βρείτε Τέρμα Χαριλάου έναντι κεραμοποιία Αλατίνη, Αλατίνη 9 στην Πηλαία, 2310-31-62-22.
Στο ψητοπολείο Ματζάρης κάθε μέρα τρως και γουστάρεις. Επιμονή μου βάσεως όλα τα σάντουιτς μόνο 2 ευρώ και στο σαλόνι και στο delivery. Η Τρίτη και η Πέμπτη είναι οι μέρες της χαράς, καθώς με μια μερίδα παίρνεις δώρο άλλη μία της επιλογής σου. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι μαγικές, καθώς ένα ολόκληρο κοτόπουλο σουβλάκι και μια μερίδα της επιλογής σου τα τρως μόνο με 10 ευρώ. Τρως φουλάρεις γιατί υπάρχει στη Σταυρούπολη ο Ματζάρης. Για τους φίλους κρεατοφάγους βρίσκεται καθημερινά κοκορέτσι, κοντοσούβλι, χοιρινό, προβατίνα, γύρω μοσχαρίσιο και κοτόπουλο, μπιφτέκι, πανσέτα και όλα αυτά όλα στα κάρβουνα. Και νόστιμα και φθηνά και γρήγορα. Ματζάρης, τρως και γουστάρεις. Εμείς δεν πουλάμε φθηνά. Απλά εσείς μάθατε να αγοράζετε ακριβά. Ματζάρης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2314-048-600 ή στο www.ματζάρισούβλες.gr στην Ωραιοκάστρο 130 στη Σταυρούπολη. Ματζάρης. Τρως, φουλάρεις και γουστάρεις. Μα πού έχουν πάει όλοι οι οδηγοί? Στο Boom Car. Το απόλυτο αβαντάζ για εσάς και το αυτοκίνητό σας. Συνδυάζοντας φανοπείο, βαφείο, συνεργείο, δωρεάν οδική βοήθεια και μεταφορά. Δωρεάν αυτοκίνητο όσο καιρό θα έχετε το δικό σας για σέρβις, δωρεάν αλλαγή λαδιών, πρατήριο καυσίμων, κυλικείο και αληθή παντός τύπου καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες της δικές σας και του οχήματός σας. Και αν τρακάρετε, αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό με την ασφαλιστική εταιρεία μόνο με μία εξουσιοδότησή σας. Στην Ποσειδώνος 28 μεταξύ Καρφούρ και Μάκρο. Τηλέφωνο 431-809. Boom Car. Πάντα για το αυτοκίνητο με μία κίνηση. Το απόλυτο αβαντάζ για εσάς και το αυτοκίνητό σας. Συνδυάζοντας φανοπείο, βαφείο, συνεργείο, δωρεάν οδική βοήθεια και μεταφορά. Δωρεάν αυτοκίνητο όσο και το δικό σας για σέρβις, δωρεάν αλλαγή λαδιών, πρατήριο καυσίμων, κυλικείο και αληθή παντός τύπου καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες της δικές σας και του οχήματός σας. Και αν τρακάρετε, αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό με την ασφαλιστική εταιρεία μόνο με μία εξουσιοδότησή σας. Στην Ποσειδώνος 28 μεταξύ Καρφούρ και Μάκρο. Τηλέφωνο 431-809. Boom Car. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Κινητό με μία κίνηση. Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. S4 Premium Security Services. Κλειστά κυκλώματα, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, ασφάλεια προσώπων. S4. Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό, Αθήνα. Αναγεννήσεως 52, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-500-230. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Την ιατρείο Χατζινάκος. Χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, εμβολιασμοί, αναλύσεις αίματος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σιγά σιγά παιδιά. Κάντε μας follow στο Instagram, κάναμε 10 λεπτά βίντεο εδώ με παρασκήνια τρομερά. Μαρμίτα Sports στο Instagram. Κάντε μας follow. Φοβερά backstage βιντεάκια και πολύ υλικό που μας στέλνουν. Τι εδώ είμαστε. Φοβερά μοντάς, φίλοι. Τι εδώ είμαστε. Τρελός είσαι, κάνε καμιά μαλακία. Πώς τον αέρα, ρε. Τρελός είσαι, μαλακία. Σούσι είναι μαλακία. Ε, σούσι θέλω να παραγγείλω. Όχι, εγώ στον αέρα. Τώρα θες να παραγγείλεις σούσι. Ε, για να αρχίσει το μετά το τέλος του αγώνα. Ωραία, στο μπαλκόνι μπορείς να παραγγείλεις σούσι. Στο μπαλκόνι, στο Κώστα, όχι εδώ. Θα στην πω εγώ, έλα. Σαν να μου πού είναι. Σαν να λες, στείλε μας εδώ πέρα, δεν μπορώ. Εδώ περιοχή είναι. Και εδώ είμαστε, ρε μηγιά μου στον αέρα. Γράφει.
Ένα τη λέω εγώ, έτσι. Τι πάθαμε, τι πάθαμε, ρε. Έχει ο Φερνάντες και έχει. Πάμε! Άστερ πίτσα, παιδιά! Βαράμε παραγγελίες! Πολύ μπάλα σήμερα! www.asterpizza.gr και 2-3-10-6-55-3-15 για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Έτσι. Και για το καλύτερο και εγκυρότερο site προγνωστικών στοιχήματος, όπου είναι εκεί ο φίλος μας ο Dinner στα betproγνωστικά.com. Dinner is ready, κορυφαίος tipster, παιδιά. Ακολουθήστε τον. Μοιράζει κέρδη με μια ελάχιστη κυριολεκτικά συνδρομή. Μπείτε στο σύνδεσμο που θα σας κάνω post αυτή τη στιγμή στο, στο live chat και στο Twitch και στο YouTube. Ακολουθήστε τον και θα με θυμηθείτε κάθε μήνα. Θα κάνετε, θα τον ακολουθείτε με ένα σταθερό bet όπως πρέπει και θα δείτε ότι κάθε μήνα όχι θα βγει η συνδρομή, θα έχετε βγάλει και πολύ καλό μεροκάματο. Και τα αποτελέσματά του φαίνονται στους πίνακες. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή με πράξεις και όχι με υποσχέσεις. Dinner is ready στα bet προγνωστικά και ένα συν ένα μήνας δώρο αν του στείλετε στο Twitter τη λέξη μαρμίτα. Ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή Γιάννη δεν έχει ο Άρης. Ο Άκης Μάτσιος όμως με το πέφτα στον πάγκο της ομάδας. Το πρώτο που είπε είναι να ετοιμάζονται Μάνος Σίλβα και Μπρούνο. Έφυγε ο Σάκης δηλαδή από το χώρο που μπορούν να ετοιμάζονται. Ποιος τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο, ρε. Α, και τον Μπρούνο έχουμε, ρε. Ναι. Ποιος είναι ο Μπρούνο, κόλλησε, ρε. Ποιος είναι ο Μπρούνο. Ποια θέση. Όχι ο Μπρούνο, κάπου. Ο Μπρούνο, ρε, μάνα. Ο Μπρούνο, Μπρούνο, sorry. Πώς σκέφτεται ο Μάτσιος για την συνέχεια εδώ που λέτε σύντομα να έχουμε την πρώτη παρέμβασή του στο μάτς. Και για αρχή, για το αρχή δευτέρου μηχρόνου βλέπουμε να πηγαίνει ο Μπρούνο κάμα δεξιά, όχι αριστερά δηλαδή, και να πηγαίνει ο Μαντσίνη από την αριστερή πλευρά. Λοιπόν, DJ Villa White εδώ, κάτι μας έστειλε. Τι έστειλε πάλι, μας έστειλε, για να το δω, τι έκανε. Γιατί στάβλαμε το σπίτι. Σήμερα έφαγα τραγανό φύλλο ρυζιού με αβοκάντο και ταρτάρ τόνου συνοδευόμενο από κρασί αμυγδάλου. Τι πράγμα είσαι, ρε. Τι πράγμα είσαι. Προσκυνώ, προσκυνώ. Βγες μπακόνι γρήγορα να δεις κάτι κοπελάρες. Ωρε, Villa White, τι μας έστειλες, ρε. Μπείτε Instagram, παιδιά, τρομερά πράγματα έχουμε ανεβάσει. Και από το ημίχρονο φοβερό backstage video. Τι πράγμα είσαι, ρε. Sports. Τι ανεβάζεις, ρε. Με έχεις κάνει, ρε, δηλαδή. Και έχουμε, μας έχουν στείλει και άλλοι παιδιά, θα τα ανεβάσουμε σιγά σιγά. Γιώργος και Τζίνα και Γιάννης Βραγκάλης, έτσι. Σιγά σιγά θα τα ανεβάσουμε γιατί γίνεται ένας χαμός σήμερα. Ό,τι προλαβαίνουμε κοιτάμε κι εμείς. Στο δεύτερο μήχρονο έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Νάσκαπατς. Είδατε λίγο πριν το Μπερτόγλιο κάποιες ενοχλήσεις. Λάκω, θα ανοίξω για να με βάλει στο Facebook μου. Ο Μαρμίτας το καινούριο. Κάτσε εκεί, δεν θα κάτσε. Ναι, θα κάτσε, κάτσε. Άνοιξε λίγο τέτοιο. Άνοιξε λίγο τέτοιο. Λίγο η χορεύει βασίλεια, μπορείς. Σου σε παραγγέλνω άλλος τώρα. Λοιπόν, HTS 13, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το subscribe. Μπροστά τώρα ο Αστέρας Τρίπολης είναι κάτω. HTS 13. Εμείς... Ο Άλβαρες έκανε τη σέντρα, Φερνάντε, Φιέντι, ο Κουέστα και περιμένει. Μεγάλη, δεν μας είδε λυζήσεις. Φοβερός δεν λυζήσεις. Ο Αστέρας Τρίπολης νωρίς το δεύτερο επίκοδο. Ήταν ο Σίτο στην πλάτη τη λυζήση, μόνος του με την αφύλακτη αιστεία. Ένα ακόμη φάουλ και δύο με τόπλο στο μεταξύ. Ποιο το έκανε το φάουλ, φίλε εδώ. Την προηγούμενη φάση πω βγαίνει ο Κουέστα, αυτό όμω που κρατάει και παίζει το ρόλο φύλακα τέρματο είναι ο Δελυσίση. Με τον Σίτο να είναι στην πλάτη του και ο Κουέστα την ώρα που γυρίζει να βλέπει μπροστά από τον δώρο την μπάλα από την παρέμβαση του Δελυσίση. Κότσιρα. Εδώ στη συνέχεια το φάουλ από τον Κότσιρα στον Μπερτόγλου, φώναξε την παιδί και για κάρτα στην προηγούμενη φάση. Ματζίνη από τα αριστερά προσπάθειές του.
Σάσα. Ωρε, Σάσα. Παίζει γρήγορα ο παράδε και ανοίγει το παιχνίδι. Όποτε πηγαίνει ο παράδε και ανοίγει το παιχνίδι, ποιο εδώ, Λαμιχάνη, για να φαίνεσαι. Κοίτα εδώ, κοίτα που πήγε η κολόμπαλα, γαμώ το. Σίτο. Η κατησέντρα για τον παράδε στη λυσίση. Κατέβασε ο Τζέκο. Φύγε, φύγε, πάρ τα μέτρα. Χωροσχετικά, βέβαια, έω ένα σημείο. Τι έγινε. Έχασε τίποτα στην παραγγελία. Έχασε ευκαιρία, κουέστα άκουσα. Αλλαγέ είχαμε. Σιούσι, ντότσε μου και εμένα, κοχτή, ορφεάσκα, κλαίω, κλαίω, ρε βούστη, ορφεάσκα. Είσαι ρε βούστη. Είχαμε και μια αλλαγή. Μιχάλη, βγες στο μπαλκόνι. Τι είσαι αγόρι, καλησπέρα από κάτω, είμαι η κολλή του γιατρού. Τι πράγμα είστε ρε Βουστή. Πάσα στο Παντόπλου, δεν ήταν καλή. Κλαίω. Όλες την πάσα στην ακριβία στον πρωτομήχρονο Άρης. Ο Σούτκρεν από τα δεξιά έκανε τη σέντρα. Μαντσίνη την κατέβασε με το δεξί. Φωτιάδη. Άλλαξε το Μαντσίνη αριστερά. Καλά τον πήγε από εκεί, πιο καλά. Να συγκλίνει. Αριστερά. Ναι. Και δεξιά ποιον έβαλε. Τον Γκάμα. Ναι. Αυτή ήταν η αλλαγή του. Με το καπέλο αυτό μοιάζει, λέει, με τον καπρό που πρόωριζαν για την Μιλουκλάκη στο Ιαρχόντσα και ο Αλίτης που ήθελαν να βάλουν ελικόπτερο για να την ψάξουν. Κλαίω. Το να τρώει ο Ραπτόπουλο Σούση είναι σαν να κάνει διάλεξη ο Στέλιος ο Μελισσοκόμπος. Τι είπες, ρε Αλιπάρα! Τι είπες, ρε Αλιπάρα! Θα σας άρεσε που τον έφερα. Ετεροθαλής ο Μιλίσιος. Πολλά, μιλάει πάρα πολύ. Μήτρογλου, τρελή κεφαλιά. Λόπ κεφαλιά. Πήδεξε καθόλου. Με σηκώθηκε, δεν κάποιος θα πει. Με το μουσί τη βρήκε. Έκανε τι σακουλίτσε στα μάτια. Σακουλίτσε πιο πολλέ από μένα έχει στα μάτια. Το πάω. Από ποιον πήρε την κεφαλιά. Από τον Σουάρεθ. 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 Ναι. Το πέτυχα σε μετήξη τη Τρίπολη. Όταν πήγα εγώ το καλοκαίρι, έτσι πήγα για λίγο και πήγε ο Σουάρεθ να αλλάξει κάτι και πάρει και πήγε να το αλλάξει. Όπα! Και θέλει να φύγει ο Ορδογάνο, την έχει στο δεξί Παπαθόπουλο. Θέλει να πάρει πάνω τον Μητρογλου. Πώς θα τρέξει ο Μητρογλου την έκρηξη αφού δεν την έχει. Πώς θα πάρει το rebound. Πρέπει να φύγει γρήγορα. Καλά, ήρθε και λίγο προς τα δω η πάρα τώρα, εντάξει. Μουνάφο. Πιέζει τώρα ο Μαντσίνη, πρόλαβε ο Κότσιρας. Κακό pressing του Μαντσίνη. Μουνάφο. Αυτό μας έλεγε ο Ευγένης. Δεν έχει νέο πρόσωπο η δεκάδα του Άρη. Έχει μια αστερική αλλαγή τον Γκάμα πλέον ως δεξιό εξτρέμ και τον Μαντζίντη στην αριστερή πλευρά. Στο και να ανέβηγε. Μπορεί να εμφανίζεται πιο κινητικό. Πρέπει να ανέβει ο Γκανέα. Για σένα από εκεί. Ωραία διαδρομή φαίνεται. Γκανέα τώρα να σημαδεύει yeah. τον Γκάμα, να βγαίνει ο Αλβαρέζ. Μπήρε. Έξε. Ο Σάσα πατάει περιοχή. Τι κάνει ρε Σάσα γαμό 7 μέτρα εστία. Σούτα ρε γαμό το. Είναι ο Σίτο κάτω, παιχνίδι που συνεχίζεται κανονικά. Μπερτόλιο, σέντρα χαμηλά, πετά. Πολύ ωραία σέντρα ο Μπερτόλιο. Απέναντι πάντα, ο Άρης ψηλά, με κάνει μία ακόμη σέντρα. Στον αέρα ο Σουάρεθ, Καστάνιο με Σούτγκρεν, Ρόσπερ και αυτό στην εικόνα. Το σουτ αδύναμο, δεξί, Παπαδόπουλος, εύκολα. Αυτά τα φορτώματα, φίλε, όταν έχει παλέμο από σέντερ φορ. Ο Άρης πέσει σε ένα 7 λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει κάνει όσα δεν έχει κάνει σε 46. Μάρια είναι ο Στέλιος πίσω από την κάμερα. Γιατί δεν, γιατί δεν ακούω κάτι. Από τον Ροζ. Πλάκα, πλάκα, όλοι μικροδείχνετε. Τι έχει αυτή η Μαρμίτα, λυπείτε μας το μυστικό. Ο Ματίγια είναι στον πάγκο. Είμαστε στο 52 και δεν μπήκε ακόμα στη θέση του Τζέκο. Ρωτάω εγώ. Άντε μη σου πω τα extreme που ζητάς εσύ. Τη Λίκα. Δήμαρχε, τι έστειλε. Ωραία, πω. Ναι. Αν ο Άρης ήθελε να έχει έρθει ο Φαντάντο, μπαίνει δύο στον αέρα, δύο δύσκολοι. Δύο δύσκολοι. Να πετάξει και τον Ιγκλέσια τώρα που θα τον πετάξει τον Ιγκλέσια. Την ψηλώσει την ομάδα και άλλα. Ευχαριστούμε, Team 7 για το subscribe. Αφού είσαι ανέκρυπτος δε πούστη. Κάνε από παλιά καλή μαρμίτα. Πανελάρα όντως. Ο Δήμαρχος τι έστειλε. Αν ο επιθετικός, αν ο Άρης ήταν επιθετικός να έχει έκρηξη θα έπαιρνε τον Κουφοντίνα. Τι από μπάλα θα πάρει δεν είναι. Φανταστικό ωραίο καλό. Δεν ξέρεις, θα εκεί μόνο καλό είναι.
Ασλαμά με τον Παράλλες μοιάζει λίγο. Αρκετά, αυτός είναι πολύ πιάσιμο. Φερνάντεθ εκτελεί το κόρνερ Κουέστα. Κόντρα! Κόντρα γαμώτη ένας! Κοιτάς και κοιτάς! Άστι να κάνω την μπάλα στην πάρα Παράλλες μπαλάκα. Πώς είστε εκεί πέρα, γιατί δεν έχω τηλεόραση. Μίξ Σλοβενία. Τέσσερις είμαστε. Ο Ραπ θα πάρει σούσι. Αυτά τα εύκολα τα λάθη τώρα, ένα παράδειγμα. Αυτά τα εύκολα τα λάθη τώρα. Το μαύρο, τι τον έχει στον μπάγκο, ρε. Το μαύρο. Ρε μένα τα λες. Πάμε στον Ευγένιο. Σίλβα και Μάνος έχουν πάρει το λίγο να ετοιμάσουν. Άντε βάλ το Σίλβα μέσα. Άρη, έχει ενδιαφέρον να δούμε. Τρεις παίχτες στον Άρη θέλουν διαχείριση. Δεν το έχει καταλάβει αυτό ο Μάτσιος. Ο Σάσα, ο Τζέκο και ο Γκάμα. Έχουν κάψει φλάτζα. Έχουν μεγαλώσει γραμμές. Φαίνεται αυτό το πάρα. Ηλίου φανότερο είναι. Και είναι λογικό αυτό. Έχουν παίξει τόσα παιχνίδια μονίμως βασική. Ραπ, δεν μπορεί να παίξει έντονος ακόμα τόσα λεπτά ο Ματίγια. Λέει ο Κρυτονάρης. Δεν μπορεί να παίξει τόσα Ματίγια. Δεν μπορεί να παίξει ο Ματίγια μισή ώρα. 35 λεπτά. Ματίγια ήταν στον Άρη, φέρνει δύο χρόνια βασικό και αναδικατάστατο. Δεν μπορεί να παίξει τώρα μισή ώρα. Ετεροθαλής μιλήσιος στο μυαλό του Χατζινάκου. Πάω σε Μπερτόγλιο. Μπερτόγλιο τώρα συναντίον εντό με τον Καστάνιο. Παίξε, παίζε, 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 το χάσε. Άμα μου κουραστεί και ο Μπερτόγλιο, τι να δούμε τι θα γίνει. Ρος, για τον Σάσα. Στο μυαλό του Κατζινάκο, παραγγέλει σούσι ώρα. Κάτσε να φορτίσω την κάμερα να υπάρχει. Γκολ, 3-0 ο Παναθηναϊκός. Σούσι με νυχτερίδα, αγόρι. Νυχτερίδα κούλης και κουτάκι. Σούσι με νυχτερίδα. Δεν έχω λίγο. Τι πράγμα είσαι. Ρε, ποιος θα είσαι Μαρία. Ο Βράσκα. Ε, τι πράγμα είσαι. Ο Βράσκα. Τη λέξη ανέκρηκτος δίνει 1,05 να τη λέει ο Ραπ 3 φορές τη μέρα. Καλό θεάσκα πολύ. Αργός. Ανέκρηκτος. Νοχελικός, μιλίχιος. Είναι εκφράσεις που χρησιμοποιώ. Μιλίχιος είναι άλλο. Το δεύτερο σκόρ του Άστρα Τρίπολο με τα 7 είναι αλλαγή. Τι βγάζει, είναι το Φερνάντες, δεν βγάζει. Το Σίτο έβγαλε. Υπάρχει για πρώτες βοήθειες. Κάτσε, έγινε αλλαγή. Ή πάει για πρώτες βοήθειες. Λέγαμε νωρίτερα ότι μάλλον και σήμερα να περάσουμε στον αγωνιστικό χώρο Μίκρο του Μαντζίνη, την απόφαση του Άκη Μάντζιου. Να λοιπόν που δεν βγάζει το Μαντζίνη. Το Μίκρο. Θα φύγει ο κεντρικός Φωτιάδης και θα περάσει άλλος τρεις. Μαντζίνη τώρα για τον Σάσα. Ο Σάσα με το Μίκρο να περιμένει την κλάσα που δεν βγήκε ποτέ από τον Βραζιλιάνο. Θα δει και κίτρινη κάρτα στη συνέχεια ο Σάσα με τον Σιδηρόπουλο. Για το φάουλ που κάνει στην προσπάθειά του να επανακτήσει την κατοχή. Κάτσε να δούμε τώρα γιατί. Τι κάρτα έχει ρε φίλε. Πάμε στο Θωμά Μίχο. Ο Φερνάντεθ έχει μείνει εκτός το μάτ. Ναι, έχει καθίσει ήδη στο πάγκο, δεν μπορεί να συνεχίσει. Είναι δεδομένη η αλλαγή που θα γίνει. Ωστόσο δεν θα είναι μονή, είναι διπλή αλλαγή και για τον Μίλαν στο μάτς. Αφού εκτός από τον Αλίμπαμπά που είπαμε λίγο νωρίτερα. Όχι, θα πει ο Αλίμπαμπά. Καλώς ήταν. Θα πάρει στην ενδεκάδα του Αστέρα και ο Ριέρα. Μένει να δούμε ποιο θα είναι ο ρέτο που θα προχωρήσει για όταν φτάσει λίγο, εμείς βλέπουμε το πάνω παίρνει τις οδηγίες από το τεχνικό team. Του Αστέρα έχει δύο αλλαγές. Ποιος βγαίνει Θωμά. Εκτό παίκτο που χωρίζει. Μπαίνουν δύο. Ασίτο και Μάνος. Γι' αυτό κύριε Μάτζιο, τον Μίτρογλου δεν τον ξεκινάς. Τον γκες αυτή τη στιγμή. Αλλαγή τον κάνεις τον Μίτρογλου, Μάτζιε. Τον βάζεις στο 70-80 μέσα, εάν χρειαστεί. Δεν τον ξεκινάς. Δεν είναι σε θέση ακόμα. Τον γκες κιόλας. Ή βάζει Μαντσίνη σεντερφόρ ή έστω Μάνο. Δεν τον ξεκινά αυτή τη στιγμή ο Μίτρογλου. Δεν είναι έτοιμο. Φαίνεται. Φαίνεται. Κάνει μπαμ ότι δεν είναι έτοιμο. Μπορεί να μην είναι, μπορεί και να είναι. Δεν ξέρω. Σου λέω εγώ για το τώρα που τον βλέπω. Μαντσίνη. Κάνει κακό και στον ίδιο τον Μίτρογλου. Τον καίει αυτή τη στιγμή. Στα αρχίδια τον Μίτρογλου τέτοια αναισθησία που έχει. Έξω και ο Μαντσίνη. Στραβωμένος ο Μαντσίνη, στραβωμένος. Μαντσίνη ο οποίος πήγε από την αστερή πλευρά στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγε κάτι να κελαϊδίσει. Ο Νασλίδης αβουβάλει εκεί.
Και ήταν κάτι μάγουλα. Καλά, η φάτσα του πάντα έτσι είναι στρογγυλό πρόσωπο. Όταν έρχεται το σύμπαν από τον πάγκο, φέρνει τα δικά του δώρα για τον Άρη. Και τα γκολ και ασίς που έχει τώρα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα είναι σε μάτς που έχει έρθει από τον πάγκο και όχι σε παιχνίδια που ήταν στο αρχικό σχήμα. Η ώρα τώρα για τις δύο αλλαγές του Μίλαν Ράσταβατς. Με Αλί Μπαμπά και Ριέρα να μπαίνουν στους 11. Στο κέντρο δεν άλλαξε κάποιον. Και έχουμε και Τζέκο και Σάσα με κίτρινη κάρτα. Μέχρι και με κόκκινη κάρτα μπαίνουμε. Τι κάνει, προσέχει το. Ετά, έτσι το έχουν αυτοί. Που του μπουνε, κάνουν την προσοχή του. Δηλαδή, παπά με. Δηλαδή, ο Ματίγια δεν μπορεί να πάει. Παπά, αριστερά. Και ο Ριέρα θα πάει δεκάρι. Καλέ αλλαγέ κάνω. Ο Τρίπολη στο παιχνίδι στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο στο 1-1. Είχε ανοίξει, είχε πάρει προβάδισμα. Ποιο κάνει αλλαγέ έκανε ο Αστέρα. Στην ομάδα του Περιστέρι έχει σοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αλή Παπάο. Ναι, βέβαια. Ξεκινά πάνω, βάζει μήτρο. Ή Μπατσίνη και βάζει μήτρο. Ένα τέταρτο. Παραπάνω. Κεφαλιά από τον Άλβαρες. Να σε καλώ ζεστά. Ριέρα προσπαθεί να μπει στην πρώτη την φάση στο παιχνίδι. Ο Σούλκερ με τον Τζέκο πιέζει ο Αλή Παπά. Στον αέρα Άλβαρες, Αλή Παπά κρατά την μπάλα εντός παιδιά σου. Σούλκερ ψάχνει να κάνει το κόμπλιο. Σάσα. Καστάνι με τον Μάνο. Γκάμπα. Αφήνει στην πλάτη τον Αλή Παπά. Ήθελε να περάσει, να πάει κατά μέτωπο και να περάσει τον Περτόπλου ήταν. Από τον Καστάνιο, ο Ρος με αλλαγή κατεύθυνσης. Πέμπει από το Παλιέντε, από τις χόντρες... Κάντε στην ώρα της την παλιά ρε Ρος, άντε βγήκες ωραία, έκοψε... Κάτσε βρε Κάντε στην ώρα της την ώρα της την μπάλα. Μη με πεις είναι center back, γιατί δεξί back έπαιξε και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Άρη πέρυσι. Ραπ, άμα σου φέρουν ντάμψ το σούσι, γύρνα το πίσω. Μπάμψ του είναι. Πάντερ Μαρμίτας, έχει κάτι κορίτσια κάτω. Κατέβα Μιχάλη, εικονίδιο Παπαδόπουλου. Άμα κατέβει κάτω, σε έχω στείλει στο νοσοκομείο. Φαντάζεσαι να έρθει η delivery η κοπέλα. Να φέρει το σούσι. Σίλβα. Και λέει να μαλάκα. Πότε έχει δει delivery γυναίκα. Ναι, γιατί δεν πάνε. Γιατί δεν πάνε, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Νωρί, νωρί, όχι βράδυ αργά. Νωρί. Εντάξει. Θα βάλω ένα σούσι. Και με έμεισε. Και με έμεισε. Προσπάθειε του αρχίζουν να φύγουν. Δεν ξέρω. Πολύ γρήγορα ήδη σε δύο περιπτώσει έχει βρεθεί απέναντι. Ο Γκάμα για τον Περτόγλιο. Ο Μπερτόλιο κουράστηκε γιατί έφαγε μεγάλο ζόρι στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε πολλά χιλιόμετρα. Η διαχείρισή του ήταν προστατευτική στους συμπαίκτες του. Βέβαια. Το αστέρα δεν μπορείς. Και εκεί μπορεί να βάλεις Ματίγια. Αλλά... Κλέμεν Ζάπετερ, γιατί μάλλον δεν ξέρουμε να τρέχουμε παπάκι. Ωραίο γύρισμα. Δύσκολο γύρισμα, ωραίο. Παιδιά, τεράστιο γκολ βάζει χθες ο Μανούσα. Τι έβαλε. Το γκολ είναι καθαρά Μάρκ Χιούζ. Και κάνει άλλη μια παρόμοια ευκαιρία. Μου θύμισε Μάρκ Χιούζ στα Ντουζέλια στη United στην Παρσελόνα. Τι γκολ βάζει ο Μανούσα. Φοβερά πόδια Μανούσα. Κεφάλια τέτοια δεν έχει, τρίπλε δεν έχει, φοβερά πόδια. Θυμάμαι ένα φιλικό στην Τούμπα. Του πέτασε από 40 μέτρα δύο γκολ. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ποια ομάδα ήταν του χωριού του την ομάδα, πώς τη λέγανε. Πώς λεγόταν η ομάδα στη Μητυλίνη. Πώς λεγόταν η ομάδα, ναι. Καλονί. Καλονί, με την Καλονί. Τράβηξε δύο γκολ. Ναι. Συλλήσε ένταση. Και συνεχόμενα. Σύμπα κρατά. Τη λίγα επιμένει. Είδες ο Άρης του τελευταίου μήνα. Είδες ο Εκστρέμ Κούρ, αν μες κάνεις. Απ' τη μια για την άλλη, μεγάλο παιχνίδι. Ο Άρης του τελευταίου μήνα θυμίζει Άρη Ένινγκ. Στις πρώτες αγωνιστικές. Κοίταξε βασικά Βασίλη. Δεν είναι εκείνο το πράγμα, το σκληροτράχυλο εκεί που πλέον βλέπεις ότι και πίσω έχει θέματα. Εύκολα βρίσκει πάει στην περιοχή σου ο αντίπαλος. Σου ήρθε το ντεφορμάρισμα σε όση καλή περίοδο. Ακριβώς, ήρθε το ντεφορμάρισμα στο χαφ. Είναι στο χαφ το θέμα. Πόδια λίδα Σκουντουριώτη. Έχουν μεγαλώσει αποστάσεις, φαίνεται αυτό. Των παικτών. Δεν είναι αυτό που ήταν. Yes. Θα θέλατε οι κόμενές σας να έχουν τα πόδια της Λίδας Κουντουριώτη. Καλά λέει. Πιο ποδοσφαιρικά από το Μανούσου. Πολύ ωραία πόδια. Όχι να είναι τα πλαδάρα της πλατιπόδας. Με τις βουλιοκλάκητες γάμπες και τη φταίνα την πλατιά. Εσείς έχετε τρελαθεί τελείως. Δεν είστε καλά. Τι λέει. Άσχημο τέτοιο είναι η Κουντουριώτη. Θα έχει κυπελάκι. Κούκλα είναι η Κουντουριώτη. Θα έχει γκακατσοκύπελο φέτος. Η Κουντουριώτη. Τι γκακατσοκύπελο θα έχει. Ρωτάει ο Νίκος Βενή.
τηλεμαραθώνιος ανάλυσης. Κλέμεν Ζάπετρ, μάλλον οι γκόμενες δεν ξέρουν να τρέχουν παπάκι, γι' αυτό δεν πάνε, λέει, delivery. Ναι. Όχι, παπάκι, πλάκα, κάνεις ένα σωρό κοπέλες οδηγούνε. Μήκε γνωρίσει ο κόκκινος Άλεξ, ένα... Άλλαξε το γάμο του. Μήκε γνωρίσει ο κόκκινος έναν, στη γειτονιά κοντά ήτανε, με κάτι μεγάλα σάντουις και τέτοια. Είχε φέρει μια κοπέλα δύο φορές, με τα πόδια όμως, τα κοντά. Αλλά όχι με μηχανάκι. Άλλαβε την πάσα ο κότσινας και βγήκε αυτός πρώτος την πάνω, τη Λίκα. Τη διαγώνια δεν μπορούσε. Μαλάκα ο Τελίκα κάνει καταπληκτικό αμυντικό κομμάτι. Τρελό, ναι, ναι. Τρελό αμυντικό κομμάτι. Πάρα δεν πέρασε το. Ενώ ο Σίτο και ο Σίτο έκανε. Τι κάνει εδώ ο Μπαράνε. Βγαίνει εκεί, παίρνει την κεφαλιά. Φανταστικό Μπαράνε. Φανταστικό Μπαράνε. Τη παρέμβασε το 48 σχεδόν πάνω στην αμύτη τη Ασπίδα. Είναι ταλαιπώρια για τον Τελίκη. Ο Μπαράνε όταν το είχε πάρει το παιχνίδι, βάλεσαι. Ναι. Εκεί που βγαίνει, που κάνει, παίρνει κεφαλιά. Βέβαια. Δεν είναι μόνο ότι στέκεται στιτό, βέβαια. Τελίκη διώχνει. Κεφαλιά από τον Σουάρεθ. Μουνάφο, τη Λίκα. Μέχρι σαν δύο. Τέλειο πλάγιο. Ίσως το καλύτερο που θα μπορούσε να πάρει έτσι, προς την φάση. Εδώ στη Σλοβενία πάντως έχει γυναίκες delivery, λέει ο Νίκης Σλοβενία. Μάρια, γνώμη για συμπαρουσιάστρια Καμπουράκη στον Sky στην πρωινή ενημερωτική κουμπί του Σαββατοκύριακου. Δεν μπορεί να τη θυμηθώ τώρα. Του έχω δει. Τι ώρα κάνω. Πρέπει να το έχω δει αυτό μια-δύο φορές από ένα λεπτό, δεν θυμάμαι καθόλου τώρα. 10 με 12. Στην την ώρα. Μετά την εκπομπή, η προπόνηση κάνουμε. Νόμερα για 3-4-3 Μάρτιζε Βαλμπουενά και αβιταμίνωτο εκτός ενδεκάδας. Το 3-4-3 δεν ταιριάζει στο Φορτούνι. Το είχα πει στον Καρατζαφέρη. Βέβαια, φυσικά. Το είχα πει στον Καρατζαφέρη. Έλα ρε πουστη, έλα μια παλιά στα δυο μέτρα γαμώτο. Πω ρε πουστη μου. Βλάκας μπαμπικιά του παλιά. Βλάκας μπαμπα και το κάνει κεφάλι. Κοίτα που τον έστειλε ο Μάνος στον Γκάμα ρε μαλάκα, παλιά στα δύο μέτρα. Λέμε να βγάλει τον Μήτροβλου, ο άλλος έτσι παλιά που τον κάνει στα δύο μέτρα ρε αυτό. Χάνει από τη δεξιά μεριά, χάνει από την αριστερή του μεριά δύναμη στα μαρκαρίσματα ο Αστέρας, γιατί έχει πάει ο Αλή Μπαμπά στην πλευρά, ο Ριέρα δεκάρι. Και βλέπω ότι είναι μαλακοπίτουρα ο Άλλη Μπαμπά. Είναι μαλακοπίτουρα ο Άλλη Μπαμπά. Στα μαρκαρίσματα. Από δεξιά πρέπει να χτυπήσει ο Άλλη. Από δεξιά πρέπει να χτυπήσει ο Άλλη. Στην αριστερή του Αστέρα. Στην αριστερή του Αστέρα, δεξιά που όσο επιτύχει ο Άλλη. Είναι κάτω δύο παίκτε. Και ο Μάνο, τρει παίκτε. Και ο Μάνο και ο Σουάρε πρέπει να είναι. Σιδρόπουλο και ένα. Τίποτα. Άμα χτυπήσει κεφάλι με κεφάλι είναι. Ουδέτερη η κατάσταση. Κεφάλι τους ζαλισμένοι, γι' αυτό και διέκοψε αμέσως το παιχνίδι ο Σιδηρόπουλος. Παράλληλα σηκώνεται σιγά σιγά, έχει ένα πρόβλημα χαμηλά κάτω στο πόδι. Δεν φαίνεται να είναι κάτι. Εδώ ξανά, στο βάθος της εικόνας. Έχει απογορεύσει χειροπολίες, μάσκες κλπ. Επιτρέπονται τουρισμός. Σήμερα είδα στο Μάνεση, συνδέεται με Μύκονο, με έναν ρεπόρτερ εκεί. Και λέει, βλέπει δύο κοπέλες, hello, hello, Ιταλίδες τουρίστρες. Τίποτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Τουρισμός. Live, έτσι. Ναι. Και θέλει να έρθει το τουρισμό. Και γαμηθήκαν στα μηνύματα. Ναι. Λέει έχουν γίνει τη πουτάνα, λέει, κάτω στο Λεωνίδιο. Τη πουτάνα, λέει, γίνεται από τροχόσφαιρα, από τέτοια. Ναι, ρε. Και κλειστά τα πάντα εδώ, μαλάκα. Ναι. Γιατί δίνει στι βρωμοεκκλησίε. Στι βρωμοεκκλησίε. Έλα. Στι βρωμοεκκλησίε. Θέλω να αναφέρω ότι ναι. Ο Φωτιάδη είναι σαν χαλασμένο τζιπ. Oh. Ο Μέλιας, τι θέλετε. Θυμάσαι τον Τυραμόλα, την Τζεπίνα, δεν την πρόλαβες. Ναι, σαν χαλασμένο τζίπ είναι ρε, που σημαίνει εκεί ακίνητο, που τον έχουν βάλει τέτοιο να πω. Το αντικείμενο... Τι θέλετε ρε μαλάκα, ο Μέλιας. Ότι άδει, σε θέλω πιο ενεργό, έτσι. Με κράζεις, με θαμάζεις, άντε να ασχολήσει με... Πάνε ξυρίσου ρε Κισκίνη, πάνε ξυρίσου ρε, άγκαρα από εδώ, 40 και χρόνια από τότε που κινήθηκες. Στο τριάδι για τα μέλια, εσένα σκέφτομαι μωρό. Ναι, ναι, ναι. Ας είναι καλά ο άλλος ο Γιώργος μου. Ξέρεις, εσύ είσαι υπάλληλος των 600 ευρώ. Άιντε από εδώ, μιλάς κιόλας. Έτσι. Όχι ο φίλος μου, ο Φωτιάδης, όχι ο φίλος μου, Και τη δεύτερη φορά τηλεφωνάκι, Βέβαια. Ναι. Αλλά μην βρεθείς μπροστά μου, στο λέω. Τον είδες τι έπαθε ο άλλος. Στο λέω, θα σε ξυρίσω. Μπαρμπέρικα. Φωτιάδη,
Αν θες να ξέρεις, δεν έχω κάμερα. Περίμενε, όχι, να ανοίξει την κάμερα. Περίμενε. Δεν μπορώ να ανοίξει την κάμερα. Δεν μπορείς. Να σε δείξω τη φωτογραφία που έχω στο γραφείο μου από τη μαρμίτα που έχω με το καουμπόι καπέλο. Έχω το γραφείο μου. Τι να την κάνω. Δεν με... Πολύ ωραία! Φύγε! Έλα σε εδώ! Έλα! Πάμε! Όλα τα λεφτά. Γκολά! Φωνάσουμε τον πρώτο ημίχρονο Βάλτον! Έλα ρε Γιώργο Γουρλή! Εν τω μεταξύ το γκολ, επειδή εσείς και εγώ προφανώς έχουμε το δορυφόρο και το βλέπουμε πιο γρήγορα. Σαν το Μαράτο με καθυστέρηση το βλέπεις. Και ονόμαστε. Το είχα δει το γκολ, αλλά δεν ήθελα να το καρφώσω. Χαμήλωσα την τηλεόραση. Στην κόντρα επίθεση. Ωραία. Τώρα γιατί είχες πάρει την μπάσα. Την μπάσα στον γκάμα. Άντε, πάρε σε κανένα δεκάλεπτο πάλι να κάνουμε το 2-0. Φίλε ο Σάσα, τρελή μπάσα. Όπου μάλακα, μεγάλο γκολ. Μεγάλο γκολ. Και πρόσεξε, και το πρώτο το κοντρόλ που έκανε και δεν του φύγε, εκεί ένας γκασμάς, από τη βαθιά την παλιά εύκολα σου φεύγει. Αλλά η μπάσα του Σάσα είναι αραβούργημα. Το αραβούργημα είναι το κοντρόλ το πρώτο. Μπράβο. Έτσι, και εδώ η ενέργεια. Και εδώ, και εδώ. Γλυκό το δεύτερο άγγιγμα. Το δεύτερο με το μέσα δεξί. Και καλά κάνει και δεν πασάρει σε κανένα μπαγκασμά να τον κάνει μάγκα. Και το βάζει ο ίδιος. Ναι, ναι. Είναι το τέταρτο γκολ του Σίλβα. Και σωματάρα, ε. Σωματάρα, ε. Ο Σίλβα. Χριστός είναι, ρε μαλάκα. Εκρηκτικότατος. Κρατήστε τον, ρε Καρυπίδη, κράτα το παιδί, ρε φίλε. Κάνε κάτι, κράτησε τον Άρε. Κάνε κάτι, κράτησε τον Άρε. Ούτε μα πήραν τηλέφωνο. Κράτησε τον Άρε, Καρυπίδη, το Σίλβα, ρε. Δεν έχει άλλο τέτοιο εξτρέμ. Εντάξει, ο Γκάμα μεγαλώνει. Το πλήρωμα του χρόνου έρχεται. Πεχταρά, ωραία. Εδώ είναι το μέλλον. Έκρηξη, ρε μαλάκα. Βέβαια. Τα τρίπλα. Και του λείπει το σκοράρισμα. Δηλαδή... Σωστό κοντρόλ, σωστή τρίπλα στον τερματοφύλακα και σωστή εκτέλεση. Πόσοι παίχτες δεν θα κάνανε ένα από τα τρία λάθος, πες μου. Πόσοι παίχτες υπάρχουν να μην κάνουν το ένα από τα τρία λάθος. Ο Τζόλης. Ο Σάσα έγραψε την πρώτη ασίστ στην σεζόν αυτή. Την ανανέωση του συνεργασία. Ο Μασούρας δεν θα έπρεπε με τέτοια ταχύτητα, με τίποτα. Με τίποτα δεν θα. Ο Λιμιός του είχε βγει το κοντρόλ. Ο Λιμνιός, η μπάλα θα έχει φύγει αράωτα από την άλλη μεριά. Ο Βάρντα δεν θα έχει την ταχύτητα με να φύγει με τέτοια ταχύτητα. Με τίποτα. Έβαλες γκολ με κόντρα ρε πούστη. Στη Χαριλάω μέσα με Τρίπολη. Φίλε, δεν σου είπα εγώ στο πρώτο ημίχρονο ότι η Τρίπολη παίζει ανοιχτά και ότι έπρεπε να ξεκινήσει με Μαντσίνι σέντερ φορ σε πιο ευέλικτο σχήμα. Δεν το είδαμε το έργο. Καταρχήν ανεβάζει τον Κότσιρα ψηλά. Έρχεται στο κέντρο, κάτι τρελά. Δηλαδή το ότι ο Κότσιρας παίζει εξτρέμ είναι. Με αλέφατο δεν θα και περάσει το κέντρο. Δεν είναι. 0-0, αλλά 0 με αντεπίδεση. Για πρώτη εκτίμηση δεν θα γίνει αλλαγή σχηματισμού. Αφού είχε καθαρό μυαλό και είχε ολόκληρη αιστεία, φίλε Δήμαρχε, καλά έκανε και το εκτέλεσε. Σε κούραστο πια. Βέβαια. Μπροστά στην επίθεση. Καλή σέντρα. Σήμερα καταπληκτικό Ρόου και Βελιζήσει πίσω. Έχουν γίνει πολλέ έντρε. Με τον Σίλβα να βγαίνει στον Ελλάδα τον Κατάλο Παπαδόπουλο από τη στιγμή που ο Σίλβα βρήκε το κοντρόλ που ήθελε σε τέτοιο διασχολισμό. Τέχνη. Μυαλό. Τάκ, τάκ, τέρμα. Δεν έχει. Και εκεί η πάσα δεν ήθελε πολύ να γίνει λάθο. Γιατί κοίτα, όταν και παίξει Τρίπολη, βλέπει. Δεν ήταν εκεί η πάσα εύκολη υπόθεση. Την παίρνει στην εξωτερική. Γιατί ερχόταν ο στόπερ από εκεί. Το πρώτο κοντρόλ είναι. Ναι, όλο τέλειο από την αρχή μέχρι το τέλο. Αν δεν πω την κάτσα την τρύπα, πάρω τον πέναλτι. Ναι, ναι, το πρώτο κοντρόλ είναι με το έξω αριστερό, νομίζω. Το πρώτο. Το πρώτο. Την πάσα του Σάσα. Το πρώτο. Με το μέσα δεξιά. Με το μέσα. Με το έξω δεξιά. Με το έξω. Πώ δεν γίνεται με το έξω δεξιά. Την κάνει την μπάλα. Κοντρολάρι με το δεξί. Με το μέσα αριστερό δεν θα πει πώ. Με το δεξί την κοντρολάρι. Με το έξω. Α, τώρα μπαίνει ο Ιγκλέζ. Φεύγει ο Μουνάφο και αφήνει την τραχιόνι αρχηγού σε μια άμυλη εγκληματική επίσης προσωπικότητα του Αστέλα, τον Ιγκλέσιας. Έξω και ο Τιλίκα παίρνει τη θέση του ο Ρεκής. Ιγκλέσιας που πηγαίνει να παίξει με Παλιέντερ, εκεί το πιέζει ο Μουνάφο.
Του τον μπαλκόνι μέλη έχει έξω ρε πούστη. Του τον μπαλκόνι. Θα έχουν φρικάρει γείτονες, σε λες σε καραντίνα. Έχουν βγει 4-5 διαφορετικές μάπες έξω. Βλέπουν οι γείτονες, σε λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Θα φοβάμαι και μια καταγγελία για κορονοπάρτι εδώ πέρα. Μη φτύνεις δε μαλάκα. Τι. Να σε πειράξει το πειράξει. Να σε πειράξει. Ράπ το Σούσι το έμαθε ο κόκκινος που έτρωγε όταν ήταν διευθυντής στην Πολυγκράμ. Το Σούσι το έμαθα εγώ μετά τον κορονοϊό που έκανα εξετάσεις και βρήκα 2,40 χοληστερίνη. Αλλιώς θα σου έλεγα εδώ άμα έτρωγα Σούσι μαλάκα. Θα χαφλώ στο κρέας και στην πρωτεΐνη. Αλλά πρέπει να σε σοβαρίσω το κατεβάζω. 200, 190. Ξανά κάνες. Όχι. Τώρα μεγάλη εβδομάδα θα κάνω. Αστέρας Τρίπολης που δεν είχε αφήσει μέχρι το 69 σε καμία φάση. Χθες έκανε η μήνυ εμετό 3-4 φορές και σήμερα. Πήρα τη γιατρό, μπαμ μπαμ, φαρμακείο. Πήρα ένα εμετοστόπ για τη μήνυ. Θέλω λέω ένα αυτό για το σκύλο μου. Πάρε ένα χαπάκι κι εσύ. Οι γηπεδούχοι βρήκανε τον χώρο. Ευαίσθητη είναι, ευαίσθητο οργανισμό έχει μήνυ. Η θετούλα είναι, βγάζει προβληματάκι. Όπα. Ωραίος. Όχι, η μήνυ βγάζει στο όταν, γιατί είναι λέμαργη. Και άμα δεν δίνω την κροκέτα και έρχεται από κάτω και τη δίνω εγώ μια μαλακία, εκεί την πατάει. Ρε μαλάκα, μην το κάνεις αυτό στο σκύλι. Μην δίνεις τροφή που τρως εσύ στο σκύλι, δεν κάνει καλό. Δεν έχω δει από κοντά σκύλο να ξερνάει, κάνει έτσι. Τι θες να κάνει το σκύλο σε ό,τι ξερνάει ρε φιλάβο. Άλλα σκυλιά μαλάκα. Όχι, μήπως κατευθείαν ξερνάει έτσι. Ρόπερ στην Πάσχα, τη δώσαμε λίγο αρνάκι και έπαγε ένα κόκαλο. Και ήθελε. Θέλει αυτό το κόρο, δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά δεύτερη από τον Παράδες και τρίτη. Τι γλιτώσαμε. Από τον Καστάνιο. Ο Καστάνης δεν έκανε γκολ. Τρεις κεφαλιές από τους παίκτες. Τα ψηλά είναι καλύτερα, κοίτα. Έχει παράλληλα. Μην τα έπαιρνα και ψηλά. Έχει παράλληλα. Κοίτα εδώ τρεις κεφαλιές έπαιρνα. Έχει Σουάρε, δεν έχει Καστάνιο. Καστάνιο Σουάρε, έχει μου Ιγκλέσια. Τέσσερις ψηλούς, έχει ψηλούς πολλούς, εντάξει. Στα πάρουν. Μπορεί μου. Ο άλλος τον έβαλε. Στην πρώτη κανιστήμια τον Αστέρα Τρίπολης μετά από ο άλλος τον έβαλε. Κοντά μισή ώρα αγώνα. Κλέμεντ Ζάπετερ, φέρει μου και ένα αναλυτοστόπ. Σαν να έχει λόξει καλή. Γάτα έχω δει να ξερνάει. Σαν να έχει λόξει καλή. Δώσ' την, δώσ' την. Γκάμα παίρνει το φάουλ. Ξέρεις τι λέμε, τα μικρά σκυλιά. Δεν πάει φανταστείς. Με το που σε δω να κάνεις το τραπέζι, φτούκας. Λοιπόν. Βγάζεις γκάμα ή μπερτόλιο και βάζεις πατήγια. Σε κάθαρα. Ζέκο θα βγάλω. Α, ή γκάμα θα βγάλω. Θα βγάλω την μπροστά γραμμή. Θα το κάνω σφιχτό 4-3-3. Ή μπερτόλιο. Να θέλω το κοντρόλ να και ο Μπερτόλιο κουράστηκε. Το έξω δεξί ήταν. Ο Μπερτόλιο κουράστηκε. Ένα από του δύο για να πει ο Ματίγια. Ναι, το κάνει 4-3-3. Σωστό. Ναι. Και αυτή τη φορά έχει βάλει σκάτσε. Μα έχει κάψει. Ευτυχώ για σένα που κάνει δραματία. Ναι. Τόσο ανέτοιμο είναι ρε που στο Ματίγια για να μην τον βάζει. Βάζει τον Άσπρο βάζει μα πέρα. Τώρα το χρειάζεσαι. Με Ολυμπιακό 20 λεπτά το χρειαζόσουν. Με πάω βέβαια. Ας ένα λέει ο Στέφανος που είναι εμπαθής. Ριένα στο φάουλ. Άντε, επιτέλους ρε Κουέστα, βγήκες μια φορά σωστά ρε φίλε. Πολύ, πολύ καλός. Πάρε και το φάουλ. Φουκαρά, το λυπήθηκα να μαλάκα. Τότε με τον κόρο. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Ανάλυση Στέλιου. Στέλιου με λησοκόμου, καλύτερη που ανάλυση. Ο Κουέστα έχει άγιο που ο Άρης δεν έχει άλλο τερματοφύλακα. Και του δίνει τη δεύτερη ευκαιρία. Αν ο Άρης είχε έναν τερματοφύλακα, έναν Παπαδόπουλο τη Τρίπολη. Έναν τον Ιωαννίνο, πώ τον λένε. Ο Τζον Τίκη. Πολύ καλό. Λοιπόν. Λοντίκη. Μπράβο. Σκοράρει για τον ποιον ακόμα να σε πω. Τζον Τίκη, το θυμήθηκε εσύ. Τζον Τίκη. Ελληνοστραλό. Τραγουδάκι κόρη του. Τη Σμύρνη. Ναι. Δεύτερο τερματοφύλακα. Τη Λαμία. Τη Λαμία. Αν είχε έναν από αυτού τερματοφύλακε. Καλά. Δεύτερο. Αν είχε από αυτού, θα ήταν και απίστευτο δίδυμο γκολκίπερ, εντάξει. Άλλο σου λέω, δεν θα έπαιζε ξανά ο Κουέστα ποτέ από τώρα. Λίγο δύσκολο σου λέω. Το καλύτερο δίδυμο γκολκίπερ στην Ελλάδα διαχρονικά στη ομάδα. Διαχρονικά. Α ένα δίδυμο, να δούμε τον κόσμο. Δίδυμο γκολκίπερ. Τη Βάντσικ Νικοπολίδη.
Άτσε να δούμε. Αυτά τα στυλ. Αυτό πιάνε. Μου ήρθε εμένα τώρα. Βάτσικ Νικοπολίδη. Αυτό είναι ωραίο για θέμα, να μην το κάψουμε. Σουρκ λέει εδώ πάνω. Άβαρες. Ζων Τίκη, Λοντίκη, το ίδιο πρόσωπο. Πέρασε η μπάλα για τον Σάσα. Κάνεα. Πείτε στο κουμούνι ότι δεν είναι αστείο. Εγώ θα έμαθα φαλακρέ το φούφι. Θα φθαλώνει την τρίτη φορά που κοινούμε για να τρώω κούτρα. Ποιο σου γάμο το ρε πούστη. Δεν βρίσκω παιδιά τον λόγο που συμμετέχει ο Θρύλος στα play-off. Και εγώ να πω την αλήθεια. Καλά, ναι. Ο Ολυμπιακός σήμερα κάνει αγκαρία. Αγκαρία. Είχα έναν γάτο, λέει ο Θεάσκα, που όλο έτρωγε. Και τελικά επειδή ήταν μια ούρση, ακόμα σαν να λέει Πινάο, τον ονόμασα Πινάο. Κωνσταντζο Λέμενς, γελάει η κοινωνία. Πω, από που το θυμήθηκες αυτό. DJ Villa White, καλοψημένο το πήρε στο σούσι, πολύ αργή. Γκαλίνοβιτς, Τζόρβας, καλό. Γκαλίνοβιτς, Τζόρβας. Το πάω τώρα δίπλα σε Βάτσιν Νικοπολίδη, ρε φίλε. Δώστην, δώστην, μην τριπλάρεις εκεί, ρε φίλε. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Κακός ο Μπάμπα. Σε λίγο 80 λεπτά στο ρολόι. Την Ρουμπίλη, κακός. Κακός. Βλαχοδήμος Διούδης όταν ήταν ο Βλαχοδήμος. Δεν ήταν στα καλά του Διούδης τότε. Ναι. Τώρα είναι τα καλύτερα του. Ναι, ναι. Τώρα αν παίζαν τώρα μαζί θα σου έλεγα ναι τώρα. Πάντως λέει Ευστάιν, τα play-off στην Ελλάδα μπορεί να είναι βαρετά γιατί δεν γίνουν πρωταθλητή, αλλά κάνουν το βάρος πιο ενδιαφέρον. Μπράβο, ρε Ρόζ. Και ο άλλος που ήταν στον Αγροτικό Αστέρα. Ποιο λέει, Παγιακομή. Αφού δεν το ξέρει γάματα. Που είναι τώρα στα Τρίκαλα. Ποιο λέει, εκείνο. Στα Τρίκαλα τώρα, Παγιακομή. Δώσ' την. Παιδιά, ο Ιωνικός τελικό 0-1. Ο καλύτερος παίκτης του Άρη με διαφορά σήμερα. Η Κονίδιο Μπάκα, ο Σασχαλάκης Ζήλκοβιτς. Ναι, ναι, ναι. Τι τρίτη κάρτα, δείχνει ο Σιδηρόπουλος στο Σουάρεθ. Α, στο Σουάρεθ. Γιατί. Από εδώ που είμαστε, δεν κάνουμε κάποιο λάθος. Μιχάλη, πώς το βλέπεις το μάτσο. Καλά που ήρθα και... Και κερδίζει ο Άρης. Άμα το πεις πόσοι παίκτες παίζουν στην ομάδα, θα σου πει 13. Τελικά πού είναι η κάρτα, παιδιά. Σε ποιον είναι η κάρτα. Σουάρεθ. Ναι. Λοιπόν, αν ήσουν τώρα προπονητής στη Τρίπολη, τι θα έκανες, Μιχάλη. Ναι, τι μπορείς. Δεν ασχολείμαι με αυτό. Εγώ με χώματα, με αγωνιστικά. Με αυτό δεν είναι αντικείμενο. Δεν το έχω. Τι μπορείς. Για ποιο λόγο. Γιατί με αυτό μεγάλο. Όχι, δεν έχω σαν αμυντικά. Ναι, τελικό κέρδισε ο Ελληνικός. Μπράβο. Το Σουάρε χωρίς να πάει μπάλα σε συμπαίκτη ο Σίλβα για τον Περτόγλιο. Α, μπράβο. Ο Σούτκρε σε πρώτο χρόνο έκανε τη σέντρα. Εύκολα. Σέντρα για τα ανάθημα, ευτυχώς. Αγαπημένο δίδυμο του Τζόρνταν. Μπρίκιτς γλύκος. Ο Φωτιάδης θυμίζει εμένα όταν βλέπω ρομαντική ταινία με την κοπέλα μου που βαριέμαι και απλά κάνω πως βλέπω. Ρόδιος Πάοκ. Κλαίω, μαλάκα, τι έχεις στείλει. Και η Τρίπολη βγάζει σημάδια κόπωσης. Έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί πολύ. Πολύ. Έτρεξε πάρα πολύ. Παουξίμω, ρόδιος πάω. Έχω άτομο, έτοιμε λίγα να πούμε για τη Ρόδο. Έχουμε κάνει τη σέντρα. Ναι, στο Facebook. Άλφαρες. Στην παλιά την πόλη μένει. Ο Σάσα ανέβηκε πολύ στον Ανατολή. Δεν μπήκε καλά. Με την προσπίση έφυγαν δύο από το... Δεν μπήκε καλά. Κουράστηκαν φίλε, τα χάφτης Τρίπουλης. Κλάσανε. Βαλιέται έκλασε. Ο Γκλέσιας είναι για λίγα μέτρα, 75 χρονών. Τι θα σε κάνει ο Ιγκλέσιας. Μεγάλο. Μουνάφο με κάρτα μεγάλο σε ηλικία. Εδώ έχουν πρόβλημα αυτοί εδώ. Ο Μουνάφο πάει εκεί. Ο Βαλιέντε Μουνάφο Ιγκλέσιας σε ταχύτητα και τέτοια εκεί έχουν θέμα. Εντάξει. Τρέξαν, η Τρίπολη έτρεξε πάρα πολύ για 60 λεπτά. Έτρεξε πάρα πολύ. Ο Φερνάντες δεν έπρεπε να τον βγάλει. Για μένα. Ο Φερνάντες δεν έπρεπε να τον βγάλει. Ναι. Άρα γκάμα, βλέπεις εδώ. Στήριξη Σούτκερ, γρήγορο πάση γκέμα από τους παίχτες του Άρη Περτόγλιο. Μέσα σε μικρό χώρο γίνονται πολλά πράγματα. Η σέντρα. Πούστη, πολύ ωραία ρε Πούστη. Αλλά το γαρυμένο το κουτί εκεί, όταν πάει μπάλα. Ο Αλή Μπαμπά είναι από την ώρα. Δεν έχει κάνει σωστή ενέργεια. Καμία. Καμία. Τι ήθελε να σε κάνει εδώ τώρα, Αλή Μπαμπά. Όχι εδώ. Εντάξει, τίποτα. Εδώ τώρα μπορεί πιο άνετα μέσα του βγάζει. Εντάξει, το ξεκούρασε. Λίγο πιο μέσα λίγο το λάστιχο. Γενικά δεν είναι. Κάκιστο. Θα φύγει από το παιχνίδι ένα παίκτη που τουλάχιστον το πρώτο επίπεδο. Ο καλύτερο παίκτη του Άρη. Ο καλύτερο παίκτη. Και μπαίνει το πλέον του Ρατόφα.
Ο Μπρούνο. Θα κοιμηθούμε τώρα με τον Μπρούνο. Θα πάρει και πολύ καλά κάνει και βάζει τον Μπρούνο. Μπρούνο. Ή κάτι από business bar στα κιλά. Στην αργότητα. Ποια κιλά ρε μαλάκα. Ποια αργότητα ρε μαλάκα. Είναι αργός ο Μπρούνο. Μην λες χαζάρμα. Μονοκόμματος είναι ρε. Άλλο αυτό ρε φίλε. Δεν είναι αργός. Μονοκόμματος. Αθλητικότατος είναι ο Μπρούνο. Ξέρεις τι είναι ο Μπρούνο. Τρέξε 200 μέτρα. Μονοκόμματος. Μονοκόμματος. Άλλο αυτό. Σε εναλλαγή παιχνιδιού σταμάτα ξεκίνα φύγε. Ω ναι. Αυτό τι άντως. Στην μπάλα πρώτα δεν το έκανα. Τι να το κάνω. Τι με ένα τέμπο. Να είναι χαφ να πάει με ένα τέμπο. Ένα τέμπο. Μα γι' αυτό λέω ότι ναι. Ο Μπρούνο θα μπορούσε, θα, μπορούσε, θα μπορούσε να χρησιμεύσει σαν οχτάρι, κάλλιστα. Ναι. Εκεί ένα τέμπο. Τώρα τον βάζει 4-3-3 οχτάρι. Λες δεν τον που είναι. Σωστή κίνηση. Εντάξει. Είχε το Σάκετ θα μπορούσε να βάλει. Στην πλευρά δεν τον βλέπω να προοδεύει. Αυτό λέω. Μπορεί σαν οχτάρι να βοηθήσει ο Μπρούνο. Ναι. Στα μαρκαρίσματα πώς είναι. Και δυνατό παιδί είναι. Πώς είναι. Καλός είναι στα μαρκαρίσματα. Άμα κόβει. Κόβει, βέβαια. Το βάζω και εσωτερικό. Ναι. Τι λες το. Αλλά στην πλευρά δεν. Μονοκόμματο. Και σαν εξτρέμο το τον έβαζε, ήταν από τους πρώτους που γυρνούσε. Ετεροθαλής, ευχαριστούμε για τα μπιτς. Μιχάλη, γνώμη για παραλήθη. Ο Αλή Μπαμπά και τα 101.000 δαλματίας. Τι είναι να σου πω. Τα έχω και νυχτερίδες. 101. 103. Σάκη. Τι έκανε. Ποιο το έκανε αυτό, δεν σήκωσε ακόμα πάντω. Τι τσαπατσούλα είναι. Τι πράγμα είναι αυτό ο Μάνο, ρε Μπούστη. Τι μπαλέτα πρέπει να σηκώσει, τι αυτή είναι αυτό. Δεν νομίζω να το κάνει άσχημα πολύ. Τίποτα δεν είναι. Είναι ο Σάκη. Ωραία. Η ποιότητα του ποιότητα του Μάνου. Τι να σκάψει. Για κάνα χωράφι να σκάψει να βρει κάτι. Ακόμα και εγώ μπορούσα να το βάλει. Και στη δεύτερη προσπάθεια. Τι να σκάψει. Ούτε χωράφι μπορεί να σκάψει. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Για, ναι. Ο Κάμα το εκτελεί. Όλος ο κόσμος το σούτ από τον Τελισίση. Κοιτάξτε τον Τελισίση. Κοιτάξτε να δεις. Ήταν δύσκολο γιατί είναι άτεχνος. Άμα ήταν άλλος παίκτης μπορεί να ήταν εύκολο. Ο άλλος πώς το έκανε το εύκολο. Το κάθισε. Τι κάνει. Δύσκολο. Μα τι κάνει. Γιατί τι κάνει. Πλασέ. Άστα τελειώματα. Με τις αλλαγές που εμείς λέγαμε από την αρχή, είδες πόσο άλλαξε η εικόνα του παιχνιδιού. Ναι. Πήρες το κέντρο, δημιούργησες, έκανες γκολ, έκανες και δύο φάσεις ακόμα. Και δεν κινδύνεψες ακόμα. Τίποτα. Τόσο απλά. Σοφή κίνησε το να το πετάξει εσωτερικό τον Μπρούνο. Πάμε στον Ευγενή. Προσοχή τώρα με τα στημένα. Γιατί η Τρίπολη δεν βλέπω άλλο τρόπο να μπορεί να πω. Έχει κουραστεί, δεν μπορεί άλλο να σε απειλήσει η Τρίπολη. Μόνο με τα στημένα. Υψηλή ομάδα. Ναι. Έχει θέμα. Γεια σα. Η Έλληνα με τελεστήσει ο Μπρούνο έδιωξε σε πρώτο χρόνο από το. Κολόμπαλα ρε πούστη. Με κόσμο αστέρα στην περιοχή. Διώξτε! Σου παίρνω τη κεφαλή. Διώξτε! Διώξτε! Όλα τα λεφτά το γύρισμα. Πού! Πάω στον αέρα. Γέκα! Διώξτε! Ρε πού στη Κουέστα πάλι. Φύγε, φύγε! Φύγε! Ένα, δύο, φεύγε! Φύγε! Άλλαξε το! Άργησες, άργησες τώρα γάμα του. Ο Γκάμα ήταν στο. Δεν βγήκε κόντρα επίθεση για τον Άρη. Τώρα ο Γκάμα με τον Γκάνα. Σέντρα από τα αριστερά για τον Πάτο. Oh! Oh! Πολύ καλή κεφαλιά. Και ο άλλος τερματάρας, ωραίος. Mm. Ωραίος ο τερματάς. Ένα άλλο παιχνίδι στο δεύτερο επίχρονο, ένας πιο επιθετικός Άρης σε αυτό το διάστημα. Δύσκολη ήταν. Ρε Πούστη Παπαδόπουλε. Ας τον αγαμώ το ρε Πούστη. Πολύ καλή κεφαλιά. Πολύ κεφαλιά και καλή απόκριση. Χαμηλά. Ωραίο τέρμα ο Πούστης. Αέρινο. Άρα Ματίγια ανέτοιμος για να βάζει Μπρούνο οχτάρι. Να το βουλε. Οχταροδέκαρο. Ωραία. Καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Εγώ νόμιζα να το βάλει πλευρά. Λέω γιατί. Αλλά το πέρασε ωραία. Σάσα εκ προσποιήσεις, έκανε το σουτ, ρε το Σάσα. Κάνει ο Παπαδόπουλος. Τι την έχει. Δώσ' την πάσα καταρχήν εκεί, περίμενε ο άλλος. Τι θα απειλείς από εκεί, τι θα απειλείς από εκεί, ρε Σάσα. Κατοχή για τον Άρη που θέλει και πάλι από τα πλάγια με τον Γκάμα να αρχίσει μια ακόμη προσπάθεια. Η προσποιήση από τον Μπράβο ρε Μπρούνο Γκάμα. Πάμε στο Μαμικό.
Δεν αρέσει καθόλου στον Μιλάν αυτό που έτσι είναι. Η νοοτροπία των παιχτών του από το σημείο. Οι δυνάμεις του είναι, βρε, δεν είναι νοοτροπία. Έτρεξε η Τρίπολη 60 λεπτά αφού δεν έκανε γκολ που έτρεξε σαν τρελή και σε έκανε υπεροχή. Κάποια στιγμή θα γύρναγε η Βάρκα. Έκανε άλλο σωστές αλλαγές. Πήρε το κέντρο. Βγήκε ο Μίτρογλου που δεν μπορούσε, δεν είχε καθόλου συμμετοχή. Απλά είναι τα γράμματα. Έβγαλε δύο παίκτες που δεν έπρεπε να βγάλει. Τερλίκα και Φερνάντες. Ναι. Έκανε λάθος. Ναι. Και οι δύο ήταν. Ο ένας έκανε σωστές αλλαγές, ο άλλος έκανε λάθος. Για να δούμε, με την κούραση μπορεί να κάνει μια εκτέλεση τώρα. Έλα ρε Γκάμα. Για να δούμε Γκάμα. Εκτέλεση! Άρε πούστη κόρνερ. Πόσο χρόνο είναι ο Παπαδόπουλος, παιδιά? Ο Νίκος. 90. Το 90 είναι. 30. Να σας θυμίσω ότι ο Άρης είχαμε στον Άρη τώρα αυτό. Γιατί και τώρα άλλο είναι άνετα το θέλω. 2-3 χρόνια. Τσαμπουκάκος. Πολύ καλό τέρμα είναι ο Παπαδόπουλος. Κάρε, γκολκίπερ μέχρι 34 θα παίξει το παιδιά. Και λαφρύς. Και τρέλα, κοίτα τρέλα. Τρελός, κανονικός. 40 λεπτά, ο έξτρα χρόνο, αυτό έχει ετοιμάσει, δεν τα έχουμε. Δελισσής, μάτι. Δελισσής, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τέτοιος θέλω, ο Παπαδόπουλος, Δελισσής. Το χαμηλά, ρε, το κάνει. Χαμηλά, πάρες χωρίς πρόβλημα. Άστε να βγει. Τίποτα. Τίποτα. Πήγε να το πάρει έξυπνα ο Γκάμα. Με το ωραίος, ωραίος. Με κόντρα για το πλάγιο του Άρη. Τι θέλει τώρα ο Φασέλη. Μπορείς να το δώσεις το φάουλ, ρε φίλε. Μπορείς να το δώσεις φάουλ εκεί. Το τηλέφωνο του Φίστα για ένα φίλο του που μπορεί να είναι άρρωστος, μπορεί να έχει κακή. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο το είδαμε το πλάνο με τον Άκη Μάτσιο. Και το τηλέφωνο το θέτω. Φίστα, πρέπει να βοηθάει. Πρέπει να βοηθάει. Στην προηγούμενη φάση. Μισή μέρη τσίμπορα έπινε και. Να με συγχωρέσει ο Ευγέννη, θα πήγε πιο κοντά. Ο Σούγκρεν πιάνει τον αριστερό του καρπού. Εκεί είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει την προηγούμενη φάση. Πάντω δεν δείχνει να είναι κανένα σημείο. Πόσα λεπτά, 4. Φίστα Νίκο. Φίστα Νίκο. Σολό. Χαιρετισμού στην αδερφή του. Ποια από τι δύο, δύο αδερφέ. Ναι, την μεγαλύτερη. Η Οδοντία. Ναι, φίλοι μου. Πανέμορφη κοπέλα. Με φτιάχνει τα δόντια, τώρα πρέπει να πάω. Στις τρεις πιο όμορφες κοπέλες της γενιάς της. Και άλλη αδερφή του είναι ωραία. Και η άλλη, εντάξει, ναι. Είναι παντρεμένη με τον γιατρό. Ναι, εντάξει. Μπέλα! Έλα, ρε Μανώ! Έλα, ναι, το έλα! Το έλα, το έλα. Δύο μηδέν! Άντε! Το Μάνο τον καημένο. Τι είναι αυτό! Ρονάλντο, τι είναι αυτό! Τεντ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 ε
Στο 1-0 σκοράρει ο Σίλβα, στο 2-0 ο Σίλβα είναι αυτός που δίνει την ασίστ στο Μάνο. Πάλι το πάλι, οι αλλαγές του Άκη Μπάτσιου έρχονται στο χορτάρι και φέρνουν και την υπογραφή σε αυτό το παιχνίδι. Κατσαλίνος. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Ο Σίλβα κατεβάζει και κάνει αμάχη στο Μάνο. Τι είναι αυτό. Ο Μπασκαλάκι μου. Ποιος έκανε την πάσα, Βασίλη? Ο Σίλβα. Ο Σίλβα, τι. Άλλαξε όλο το παιχνίδι ο Σίλβα, ρε φίλε. Πω, πω, το κατεβάζει, δεν το πω. Sorry, sorry. Τι έγινε, ο παδικό το κάναμε εδώ. Εσύ πώς με κολλάς, ρε, πώς... Άλβαρες έκανε τη σέντρα. Πέρασε από όλους η μπάλα Ιγκλέσιας και Ρεκής. Ο Ιγκλέσιας με προβολή θέλησε να μην την μπάλα και αν τη στείλει προς την εστία, δεν τα κατάφερε, περνάει η μπάλα out. Λοιπόν, messenger. Πού τις ρε μαλάκα, τι ψάχνεις, πού με το στείλω πού. Ξανά τον κόλλο από την πάσα του Σίλβα, ο Μάνος. Και ο Σίλβα συνεχίζει από την πλευρά του. Λέγαμε για τον Μάνο ότι συνεχίζει να σκοράρει απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Σίλβα από την πλευρά του συνεχίζει οπότε έρχεται από τον Μάνο αλλαγή να κάνει κάτι αξιομοίωτο που κρίνει και παιχνίδια. Φάση και γκολ, δίνει και ασίστ. Και τα τέσσερα γκολ που έχει ο Σίλβα και οι τρεις ασίστ με τη σημερινή είναι σε μάτς που ήρθε από τον πάγκο. Πάμε στον Ευγενή. Κι άμα και εσάς αποφύγουν από το παιχνίδι, θα περάσουν το Μπαχαλιάνης και Σάκη. Μπαχαλιάνης!
Εδώ ο Σίλβα σίγουρος πρωταγωνιστές. Τι είναι αυτό, τι κουλούμα είναι αυτό. Τι είναι αυτό πάλι. Τι του λείπα είναι αυτή εδώ πέρα. Του λείπα. Αστέρας Τρίπολης που είχε δικό το πρώτο μικρό δημιούργησε προϋποθέσεις, έφτασε σε τελικές. Δεν είχε τρόπο να τις εκμεταλλευτεί. Ο Άρης είναι μια άλλη ομάδα. Πάμε και κάτω Ολυμπιακό ΑΕΚ. Ειδικά από το 60 και μετά. ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι ή Ολυμπιακός ΑΕΚ. Βγάζει αρκετά πράγματα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα στο παιχνίδι του στο γήπεδο. Βρίσκει τρόπο πολύ χει το βλέπω να ανοίξει την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάζει. Α, Κοκακόλα είχε στείλει μήνυμα. Ξεκίνησε να μας συγκινεί το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και συνεχίζει να μας αειδιάζει το ποδόσφαιρό του. Αν δεν είχε τόσο λεπτό Ιβάν, τώρα θα τα είχαν κάνει τα μανταλάκια. Και λοιπά και λοιπά. Ο Παστατόπουλος αριστερός, το πείτε εσύ. Ποιότητα ατομική και ακόμη και σε μέρες που η συνολική απόδοση δεν φτάνει σε επίπεδα άλλων αγώνων. Έχει τον τρόπο, έχει τους παίκτες να εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις και να φέρουν μετά στη θέση εξηγής όπως θέλουν. Άρα πολύ σήμερα. Άρα πρώτη. Σάρκης ο οποίος με το που μπαίνει, βλέπετε πηγαίνει στο σκαφ. Χάφος, έχεις και αυτό το είμαν. Από τη θέση του αριστερού, άκου το σούπερ από τη θέση του δεξιού. Την ομάδα μου, εγώ δεν ξέρω ρε μαλάκα, την έχω γεννήσει την ομάδα μου. Σάκητς, αλλάζει με τον Σίλβα. Όλα έχουν κρυφθεί βεβαίως στο Λόπες αριστερά. Μετά το κούλ της καθυστερήσης του Μάνου. Τζαντσέκο δεξιά μου. Σιγά τον έξτρα χρόνο. Έχει και σιγά 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 σιγά. Κνίτ. Κνίτ. Φωτεινίσιος. Στρόπερ. Ναι. Παλτό. Παλτό. Πώς διάφορα αυτή. Κνίτ. Κνίτ. Τέλος το παιχνίδι. Ο Άρης παίρνει την νίκη. Εμφανίστηκε καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκμεταλλεύτηκε αυτό το διάστημα της δικής του υπεροχής. Στο γήπεδο εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. Με πρωταγωνιστή και σκόρερ το σύμπαν. Πάμε για ένα break παιδιά και επιστρέφουμε για ΑΕΚ Ολυμπιακός 3-3. Θα πάρω τηλέφωνο μήπως βγάλουμε και κανένα μαλάτο να έχουμε στο παράθυρο. Στα play-off ο Άρης ο οποίος πηγαίνει στους 54 βαθμούς.